Καλησπέρα σε όλες και όλους. Σας καλωσορίζω στη δεύτερη δημόσια τηλεδιάλεξη του κύκλου διαλέξεων για τις ελληνοτουρκικές διαφορές στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο που διοργανώνει κατά το τρέχον εξάμεινο η ΠΝΙΚΑ, το νέο μεταπτυχιακό στην πολιτική ιστορία, θεωρία και πράξη του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο ξεκίνησε αυτό το εξάμεινο τη λειτουργία του. Και ξεκίνησε τη λειτουργία του ως ένα διεπιστημονικό σχολείο πολιτικής, το οποίο φιλοδοξεί ήδη από την αρχή να υλοποιήσει μία από τις βασικές του δεσμεύσεις και υποσχέσεις, δηλαδή το να βρίσκεται σε μία αδιάλειπτη και ενεργό διασύνδεση με την πολιτική διαδικασία και επικαιρότητα. Και στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει το μεταπτυχιακό της ΠΝΙΚΑ σε αυτόν τον κύκλο των 4 δημόσιων τηλεδιαλέξεων για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, προκειμένου να μας βοηθήσει όλους μας να κατανοήσουμε καλύτερα τις πτυχές, τις έννοιες, τους όρους που αφορούν όλη αυτήν την ένταση, όλη αυτήν την αντιπαράθεση μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου από τη μια μεριά και της Τουρκίας από την άλλη μεριά, στην περιοχή και του Αιγαίου αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου. Ο κύκλος διαλέξεων ξεκίνησε με την πρώτη τηλεδιάλεξη του Ανδρέα Κάριου στις 22 Οκτωβρίου και συνεχίζεται απόψε με την τηλεδιάλεξη του Νικόλα Ιωαννίδη με τίτλο «Η νομική ανάλυση της ελληνοτουρκικής διένεξης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο». Και όπως βλέπετε σε αυτήν τη διαφάνεια, η τρίτη και η τέταρτη τηλεδιάλεξη του κύκλου θα διεξαχθούν το Δεκέμβριο. Στις 2 Δεκεμβρίου θα είναι η διάλεξη του κυρίου Μιχάλη Κοντού για την τουρκική εξαναγκαστική διπλωματία έναντι της Κύπρου και της Ελλάδος. Και στις 16 Δεκεμβρίου θα κλείσει ο κύκλος με την διάλεξη του κυρίου Κωνσταντίνου Φίλη με τίτλο «Η Ερντογανική Τουρκία στο Μετέχνιο». Μετά την διάλεξη την απόψινή του κυρίου Ιωαννίδη και πριν τη διάλεξη του Μιχάλη Κοντού, δηλαδή ακριβώς σε μία εβδομάδα από τώρα, θα διεξαχθεί και μία πέμπτη τηλεδιάλεξη για αυτό το εξάμεινο, η οποία ωστόσο δεν εντάσσεται στον κύκλο των ελληνοτουρκικών ζητημάτων, είναι όμως και αυτή εξόχως επίκαιρη, είναι η τηλεδιάλεξη της δόκτωρος Δώρας Παπαδοπούλου για την παρουσία των γυναικών στην πολιτική σκηνή με τίτλο «Θέματα φύλου στην ελληνική και κυπριακή πολιτική», μία εξόχως επίκαιρη και ενδιαφέρουσα τηλεδιάλεξη σε μία εποχή που ο ρόλος των γυναικών διαρκώς αναβαθμίζεται τόσο στην ελληνική όσο και στην διεθνή πολιτική, και θα είναι και αυτό μία, και θα είναι και αυτή μία τηλεδιάλεξη η οποία θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε περισσότερο τον ρόλο των γυναικών στην πολιτική και τις προοπτικές στην διαμόρφωση μιας πολιτικής φιλοσοφίας η οποία δεν θα διέπεται από τα ανδροκρατικά πρότυπα αλλά θα μπορέσει να συνίσταται σε μία ουσιαστική συμβολή των γυναικών στην εγχώρια και διεθνή πολιτική σκηνή, μία ουσιαστική και ισότιμη με τους άνδρες. Σήμερα όμως έχουμε την διάλεξη του δόκτωρος Νικόλα Ιωαννίδη, ο οποίος θα μας παρουσιάσει τη νομική διάσταση της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, και θα ήθελα στο σημείο αυτό να δώσω τον λόγο στον συνάδελφό μου και βασικό οργανωτή του κύκλου των τηλεδιαλέξεων για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στον Ανδρέα Κάριο, προκειμένου να είναι αυτός που θα παρουσιάσει τον απόψινό μας ομιλητή. Αγαπητέ Ανδρέα, το μικρόφωνο και η κάμερα είναι στη διάθεσή σου. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας στην δεύτερη αυτή τηλεδιάλεξη του μίνι κύκλου τηλεδιαλέξεων για τα ελληνοτουρκικά, για τις πρόσφατες εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Χαιρόμαστε διότι βλέπουμε την συμμετοχή να κυμαίνεται σε υψηλότατα επίπεδα. Γεγονός που μας κάνει να πιστεύουμε ότι οι προσπάθειές μας έχουν τύχη της επιδοκιμασίας σας, έχουν τύχη της αποδοχής σας. Στην προηγούμενη τηλεδιάλεξη προσπαθήσαμε να παραθέσουμε το ιστορικό υπόβαθρο της ελληνοτουρκικής διένεξης και σήμερα θα προσπαθήσουμε να γνωριστούμε
με διάφορες νομικές ορολογίες και νομικές πτυχές που άπτονται της διαμάχης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Κοντά μας έχουμε ένα ειδήμονα επί του θέματος, τον Δόκτωρ Νικόλα Ιωαννίδη, ο οποίος πρόσφατα κυκλοφόρησε και την σχετική μονογραφία, την οποία βλέπετε στην διαφάνεια. Ο Νικόλας Ιωαννίδης κατέχει διδακτορικό τίτλο στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ. Την ακαδημαϊκή περίοδο 2017-2018 ήταν υπότροφος του Ιδρύματος Νίπων στο Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο Θάλασσα στο Αμβούργο, διεξάγοντας έρευνα σχετικά με τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των κρατών σε μη οριοθετημένες θαλάσσιες περιοχές. Διδάσκει Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο και Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Αποφύτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2010 και έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ το 2012, ενώ είχε αποκτήσει την άδεια εξάσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος στην Κύπρο το 2011. Το 2019 βραβεύτηκε από την Ελληνική Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων για την καλύτερη διδακτορική διατριβή Έλληνα φοιτητή στο Διεθνές Δίκαιο για τα έτη 2017-2019. Πρόσφατα έχει δημοσιευθεί από τον Διεθνούς Κύρους εκδοτικό οίκο Routledge η μονογραφία του με τίτλο «Maritime Claims and Boundary Delimitation, Tensions and Trends in the Eastern Mediterranean Sea», την οποία ευχόμαστε να είναι καλό ταξίδι. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου, του Ελληνικού Κλάδου της Ένωσης Διεθνούς Δικαίου, της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Δικηγορικού Συλλόγου Αμοχώστου. Αγαπητέ Νικόλα Ιωαννίδη, σε καλωσορίζουμε από κοντά μας και ο λόγος σε σένα. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εν πρώτης το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τους διοργανωτές, συναδέλφους καθηγητές Ανδρέα Κάρα και Θεόδωρο Γιαννόπουλο, όπως και όλους εσάς που παρακολουθείτε, από ό,τι βλέπω από διάφορα μέρη της Σιφηλίου. Ελπίζω πως θα έχουμε μια επικοδομητική συζήτηση κατά την απόψινή δήλωση. Πρωτού ξεκινήσω, θα ήθελα να πω δύο πράγματα για τη φύση του διεθνούς δικαίου, γιατί αυτό διαφέρει πολύ από το εγχώριο, από το εσωτερικό δίκαιο των κρατών. Στο διεθνές δίκαιο έχουμε να κάνουμε με κράτη, κατά κύριο λόγο, όπου κανένα κράτος τυπικά δεν υπερτερεί το άλλο, υπάρχει μια ισοτιμία και για να γίνει... Για να υπαχθεί μια διαφορά, για παράδειγμα, σε ένα διεθνές δικαστήριο, να ληφθούν μέτρα, θα πρέπει πολλές φορές να δοθεί η συνένεση των κρατών. Οπότε, αντιλαμβάνεστε πως υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση. Το διαχωρίζω από το τι συμβαίνει στο εσωτερικό ενός κράτους, όπου τα υποκείμενα του νόμου είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία υπόκεινται σε μια ανώτερη εξουσία αυτή του κράτους και όποτε υπάρξει κάποια παραβίαση, τότε οι νόμοι του κράτους εφαρμόζονται από τις αρχές του κράτους εκείνου. Στο διεθνές πεδίο τα πράγματα είναι διαφορετικά. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι το δίκαιο θάλασσας είναι ένας κλάδος του διεθνούς δικαίου, του γνωστικού αντικειμένου του διεθνούς δικαίου. Οπότε, για να κατανοήσουμε και για να αναλύσουμε τους κανόνες του δικαίου θαλάσσης, θα πρέπει να είμαστε εξοικειωμένοι με τους κανόνες του γενικού δικαίου, όπως για παράδειγμα τις πηγές του διεθνούς δικαίου, που είναι κατά κύριο λόγο οι διεθνείς συμβάσεις και το έθιμο. Ειδικά οι κανόνες του δικαίου συνθήκων είναι πολύ βασικοί για να κατανοήσουμε αρκετά πράγματα που συμβαίνουν στο διεθνές πεδίο
Επίσης έχουμε τα υποκείμενα του διεθνούς δικαίου, που κατά κύριο λόγο είναι το κράτος, αλλά αυτές τις δεκαετίες επίσης είναι και οι διεθνείς οργανισμοί, τα άτομα, τα εθνοαπελευθερωτικά κινήματα και άλλες μη κρατικές οντότητες. Και βεβαίως έχουμε κανόνες που αφορούν τη λειτουργία, που διέπουν τη λειτουργία των διεθνών δικαστηρίων, και εκεί υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Λέγοντας αυτά λοιπόν, θα ξεκινήσω με ένα περίγραμμα της σημερινής διάλεξης. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως με κάποια ιστορικά γεγονότα, το πώς δηλαδή οι πληροφορίες για ανακάλυψη κοιτασμάτων πετρελαίου στο Αιγαίο προκάλεσαν έτσι μια ένταση στις αρχές της δεκαετίας του 70. Το 73 δηλαδή είχαν γίνει κάποιες έρευνες, βρέθηκε ένα μη εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα, στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε το κοίτασμα πρίνος στις αρχές του 1974. Το 76 η Τουρκία αναπτύσσει στέλνει το Σεισμικ 1 στο Αιγαίο. Η Ελλάδα αντιδρά με προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στο Διεθνές Δικαστήριο. Την ίδια περίοδο, το 1973, αρχίζει η τρίτη συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για το δίκαιο της θαλάσσης, που οδήγησε στην συνομολόγηση της Σύμβασης του Δικαίου Θαλάσσης του 1982. Θα εξετάσουμε τη μεταγενέστερη πρακτική κυρίως της Τουρκίας μετά τη Σύμβαση του 82, μετά την συνομολόγηση της Σύμβασης. Βέβαια, στο 1990 έχουμε το κάζους Μπέλι από πλευράς Τουρκίας και την κρίση στα Ήμια. Και στις 21ο αιώνα αρχίζει αυτή η διαφορά να μετατοπίζεται από το Αιγαίο στην Ανατολική Μεσόγειο. Και βέβαιως αυτή την περίοδο, τα τελευταίους μήνες, έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις, τις οποίες θα δούμε αναλυτικά. Πρώτο προχωρήσουμε στα γεγονότα, θα εξετάσουμε κάποιες βασικές έννοιες για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την συζήτηση. Εδώ βλέπουμε ένα διάγραμμα με τις θαλάσσιες ζώνες. Ξεκινώντας από αριστερά προς δεξιά, η μέτρηση των θαλασσίων ζωνών γίνεται από τις γραμμές βάσης. Οι γραμμές βάσης θα είναι είτε η φυσική ακτογραμμή, δηλαδή η μορφολογία της ακτής, είτε θα είναι ευθείες γραμμές βάσης που σχηματίζονται με την χάραξη μιας ευθείας γραμμής βάσης που ενώνει δύο σημεία επί της ακτής. Σημειώνω ότι η Ελλάς ακολουθεί την φυσική γραμμή, ενώ η Κύπρος έχει χαράξει ευθείες γραμμές βάσης από το 1993. Αρχίζοντας από την ξηρά προς τη θάλασσα, έχουμε πρώτη ζώνη την χωρική θάλασσα, που μπορεί να εκτείνεται μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια. Εκεί το παράκτιο κράτος ασκεί κυριαρχία, τόσο στα ύδατα, όσο και στον υπερκείμενο εναέριο χώρο. Έχουμε επίσης την συνορεύουσα ζώνη, η οποία μπορεί να εκτείνεται μέχρι τα 24 ναυτικά μίλια. Αυτή είναι ζώνη δικαιοδοσίας όμως. Είναι ζώνη ελέγχου κυρίως, όπου το κράτος μπορεί να ασκεί περιορισμένη αρμοδιότητα σε σχέση με συγκεκριμένες νομοθεσίες. Τώρα, η υφαλοκρηπίδα. Οι έννοιες που ακούμε συνεχώς. Η υφαλοκρηπίδα λοιπόν ξεκίνησε ως η γεωλογική προέκταση της ξηράς μέσα στη θάλασσα. Αυτό ίσχυε μέχρι το 1982. Η 1980 σύμβαση εισήγαγε την νομική έννοια της υφαλοκρηπίδας, που μας λέει ότι ανεξαρτήτως του αν ένα κράτος έχει γεωλογική προέκταση κάτω από τη θάλασσα ή όχι, όλα τα κράτη δικαιούνται να έχουν υφαλοκρηπίδα μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια. Υπάρχουν όμως και κράτη τα οποία όντως έχουν γεωλογική προέκταση, η οποία εκτείνεται και πέραν των 200 ναυτικών μιλίων μέχρι τα 350. Η αποκλειστική οικονομική ζώνη τώρα περιλαμβάνει τόσο την υφαλοκρηπίδα, τον πυθό και το υπέδαφος δηλαδή, όσο και την υπερκείμενη στήλη ύδατος. Η ΑΟΣ πρέπει να κηρυχθεί σε αντίθεση με την υφαλοκρηπίδα που ανήκει αυτοδικαίως στο κράτος και μπορεί να εκτείνεται μόνο μέχρι 200 ναυτικά μίλια. Τώρα, πέραν από τις ζώνες εθνικής δικαιοδοσίας, έχουμε την ανοιχτή θάλασσα και τον διεθνή πυθό, την περιοχή όπως λέγεται. Αυτό λοιπόν είναι το λεξιλόγιο που θα χρησιμοποιήσουμε απόψη. Μια άλλη εννοιολογική διάκριση είναι ανάμεσα στην θέσπιση και την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Η θέσπιση, η ανακήρυξη μιας θαλάσσιας ζώνης, είναι μονομερές και αρχικό δικαίωμα. Δηλαδή δεν χρειάζεται ένα κράτος να πάρει από οποιονδήποτε
για να θεσπίσει μια θαλάσσια ζώνη. Οι ζώνες που θεσπίζονται, που πρέπει να κηρυχθούν, είναι η συμφερόντουσα ζώνη και η ΑΟΣ. Η χωρική θάλασσα και η κεφαλοκρηπίδα ανήκουν εξ υπαρχής στο κράτος. Είναι σύμφυτα χαρακτηριστικά με την κυριαρχία του. Η οριοθέτηση τώρα όμως είναι μια πράξη η οποία πρέπει να γίνει κατόπιν συμφωνίας με ένα άλλο κράτος, το οποίο έχει αξιώσεις σε μια περιοχή, είτε μέσω διμερού συμφωνίας, είτε κατόπιν προσφυγής σε ένα διεθνές δικαιωτικό όργανο. Άρα λοιπόν, άλλο είναι η θέσπιση, η οποία μπορεί να γίνει μονομερός, και άλλο η οριοθέτηση που απαιτεί οπωσδήποτε συμφωνία ή απόφαση διεθνούς δικαστήριου. Εάν δεν γίνει κατόπιν συμφωνίας ή προσφυγής σε δικαστήριο, τότε η οποιαδήποτε αξίωση παραμένει διεκδίκηση και δεν θεωρείται εκείνο το όριο αντιτάξιμο έναντι τρίτων κρατών, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Εδώ κάποιες βασικές πληροφορίες για τις οριοθετήσεις. Έχουμε δύο μεθόδους, την ίση απόσταση γραμμή, την οποία διαχρονικά στηρίζουν η Ελλάδα και η Κύπρος, και τις αρχές της ευθυδικίας, που είναι μια γενική έννοια που μας λέει πως θα πρέπει να λαμβάνονται στις οριοθετήσεις όλες οι σχετικές περιστάσεις. Σχετικές περιστάσεις μπορεί να είναι το μήκος της ακτογραμμής, η παρουσία των νησιών, θέματα ασφαλείας, η μορφολογία της ακτής και άλλα. Από το 1984 και την εισαγωγή της έννοιας της ΑΟΣ με βάση τη σύμβαση του 82, υπάρχει μια τάση να χαράσονται ενιαία θαλάσσια όρια, δηλαδή η ίδια γραμμή να ισχύει και για την υφαλοκρηπίδα αλλά και για την υπερκύμνη στήλη ύδατος. Υπάρχει επίσης η έννοια του ορίου πολλαπλών χρήσεων. Είναι αυτό που χρησιμοποιήθηκε από την Ελλάδα και την Αλβανία στη συμφωνία του 9, του 2009, όπου δεν τέθηκε ποτέ σε ισχύ, αλλά έχει χρησιμοποιηθεί από την Ιταλία και την Ελλάδα στην πρόσφατη συμφωνία, που μας λέει ότι χαράσετε, συμφωνούμε ένα όριο, τόσο για τις ζώνες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αλλά και για οποιασδήποτε ζώνες κηρυχθούν στο μέλλον. Τώρα, ξεκινώντας επιγραμματικά με τα ιστορικά γεγονότα, τα οποία είναι λίγο πολύ γνωστά, είχαμε το 1976 την αποστολή του Σεισμικ 1 στις διαπιστωνικούμενες περιοχές Αιγαίου από πλευράς Τουρκίας. Η Ελλάς προσέφυγε στο Συμβούλιο Ασφαλείας και αυτό εξέδωσε, υιοθέτησε καλύτερα, το ψήφισμα 395 του 1976, σύμφωνα με το οποίο βεβαίως ήταν μια αρνητική εξέλιξη. Απλώς έκανε έκκληση το Συμβούλιο Ασφαλείας για αυτοσυγκράτηση και κάλεσε τα δύο μέρη να επαναλάβουν τις συνομιλίες για την επίλυση της διαφοράς τους. Αυτό αντιλαμβάνεστε είναι ένα ανεπαρκές αποτέλεσμα και βεβαίως να σημειώσουμε εδώ ότι η διεξαγωγή συνομιλιών είναι πάγια θέση της Τουρκίας, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ασκεί πίεση πάνω στο άλλο μέρος, ενώ δεν πρόθυμη να υπαγάγει μια διαφορά της ενώπιον ενός τρίτου διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου επίλυσης διαφορών. Υπάρχει επίσης το πρακτικό της Βέρνης του 1976 και καθορίστηκε το πλαίσιο των συνομιλιών. Ωστόσο, εκεί τέθηκε ένα μορατόριουμ, όπως λέμε, ότι οι δύο χώρες ανέλαβαν την υποχρέωση να μην προχωρήσουν σε οποιασδήποτε μονομερείς ενέργειες. Αυτή η δέσμευση, σύμφωνα με την Τουρκία, ισχύει μέχρι σήμερα και γι' αυτό γνωρίζετε πως δεν έχουν γίνει οποιασδήποτε υδρογοναθραγικές δραστηριότητες στο Αιγαίο, ενώ η Ελλάδα υποστηρίζει πως λόγης υποστηρίζει ότι έχει τερματιστεί η δεκαετία του 80, ωστόσο έργης βλέπουμε ότι απέχει από οποιαδήποτε δραστηριότητα. Εδώ θα ήθελα να σταθώ στην προσφυγή της Ελλάδος στο Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης στη Χάγη. Εκεί κατέθεσε αίτηση η Ελλάδα μονομερώς για επίλυση της διαφοράς με την Τουρκία σε σχέση με το δικαίωμα των νησιών να έχουν υφαλοκρηπίδα και για οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών της υφαλοκρηπίδας μεταξύ των δύο κρατών. Προτού όμως εξετάσει την ουσία της διαφοράς στο δικαστήριο, η Ελλάδα είχε ζητήσει την έκδοση ενδιάμεσων προσωρινών μέτρων, δηλαδή από το δικαστήριο, για να πάψουν, να διατάξει το δικαστήριο την πάυση των τουρκικών ερευνών από το ΣΥΣΜΙΚ.
Το δικαστήριο όμως έκρινε ότι επειδή οι έρευνες ήταν σεισμικές και δεν υπήρξε οποιαδήποτε γεώση που να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον βυθό, δεν υπήρχε λόγος για έκδοση μέτρων. Αυτή η απόφαση, μπορούμε να πούμε ότι αντίκειται στον κανόνα που λέει ότι είναι μόνο το παράκτιο κράτος που έχει το αποκλειστικό και αρχικό δικαίωμα, όχι μόνο για εκμετάλλευση, αλλά και για έρευνα επί της υφαλοκρηπίδας. Άρα λοιπόν, ακόμη και η έρευνα επί της υφαλοκρηπίδας μπορεί να συνιστά παραβίαση των διαρχικών δικαιωμάτων του παράκτιου κράτους. Αυτό έχει κάπως συζητηθεί στην πρόσφατη νομολογία. Θεωρώ ότι έχει αποκρισταλωθεί ότι δεν είναι μόνο οι γεωτρήσεις που αποτελούν παραβίαση, αλλά και οι έρευνες. Γιατί η λήψη σεισμικών δεδομένων μπορεί να παραβλάψει τα συμφέροντα, τα δικαιώματα του παράκτιου κράτους. Σημειώνω επίσης ότι η Τουρκία δεν συμμετείχε στη διαδικασία. Είχε στείλει κάποια έγγραφα με τις θέσεις της, αλλά δεν παρέστη στο δικαστήριο. Μπορεί το δικαστήριο να προχωρήσει στην εκδίκαση μιας υπόθεσης χωρίς την παρουσία ενός από τα δύο συμβαλόμενα μέρη, κατόπιν προϋποθέσεων, εφόσον πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Αυτή λοιπόν η απόφαση για τα προσωρινά μέτρα ήταν το 1976. Το 1978 το δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την δικαιοδοσία του, κατά πόσον δηλαδή μπορούσε να εξετάσει την ουσία της διαφοράς. Εκεί, ακριβώς επειδή η Τουρκία έχει αποσύρει την αναγνώριση της δικαιοδοσίας του δικαστηρίου του 1972, έπρεπε η Ελλάδα να δείξει ότι υπάρχει μια νομική βάση, ούτως ώστε το δικαστήριο να μπορεί να ασχοληθεί με την, να εξετάσει την διαφορά. Και εδώ είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι πρέπει να έχουμε υπόψη ότι υπάρχουν περιορισμοί στο διεθνές δικαίωμα. Και από τη στιγμή που η Τουρκία δεν είχε δώσει την ρητή συγκατάθεση, συνένεση για εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του δικαστηρίου, θα έπρεπε να βρεθεί μια άλλη νομική βάση. Η Ελλάδα επικαλέστηκε τη γενική πράξη περί ειρηνικού διακανονισμού των διαφορών του 28, που έλεγε ότι τα συμβαλόμενα σε αυτή την πράξη κράτη, εάν έχουν διαφορές, θα πρέπει να προσφύγουν στο τότε Διεθνές Δικαστήριο Διεθνούς Δικαιοσύνης και μετέπειτα στο σημερινό Διεθνές Δικαστήριο. Το δικαστήριο όμως, σε μια νομίζω λανθασμένη απόφαση, έκρινε ότι η επιφύλαξη που είχε θέσει η Ελλάδα σε εκείνη την γενική πράξη, η επιφύλαξη έλεγε πως εξαιρούνται από τις διαφορές που μπορούν να οδηγηθούν στο δικαστήριο οι διαφωνίες που έχει η Ελλάδα σχετικά με το εδαφικό της καθεστώς. Το δικαστήριο έκρινε ότι η διαφορά για την υφαλοκρηπίδα εμπίπτει σε αυτή την εξαίρεση. Εξομοίωσε δηλαδή την υφαλοκρηπίδα με το έδαφος, που αυτό είναι λάθος. Γιατί, όπως είπαμε πριν, βλέποντας τις θαλάσσιες ζώνες, το κράτος έχει κυριαρχία μέχρι το απότατο όριο της χωρικής του θάλασσας. Από εκεί και πέρα έχει κυριαρχικά δικαιώματα λειτουργικής φύσης. Η υφαλοκρηπίδα δηλαδή δεν είναι μέρος της επικράτειας του κράτους. Άρα λοιπόν, εδώ θα λέγαμε ότι ήταν η λαθασμένη απόφαση. Βεβαίως, ούτε το κοινό ανακοινωθέν των Βρυξελών, όπου οι δύο πρωθυπουργοί δεσμεύτηκαν, μάλλον έφρασαν πρόθεση για υπαγωγή της διαφοράς στο δικαστήριο, θεωρήθηκε ότι ήταν επαρκής νομική βάση. Έτσι λοιπόν, απερίφθη από το δικαστήριο η αίτηση της Ελλάδος, 1978. Παράλληλα, είχε ξεκινήσει και η τρίτη συνδιάσκεψη για το δίκαιο θάλασσας. Είχαν γίνει άλλες δύο, το 58 και το 60. Το 58 είχαμε την συνομολόγηση τεσσάρων συμβάσεων για το δίκαιο θάλασσας. Ωστόσο, κρίθηκε για διάφορους λόγους ότι χρειαζόταν και μία τρίτη για να ανταποκριθεί η διεθνής κοινότητα στα νέα δεδομένα. Δηλαδή, στα νέα κράτη που προέκυψαν από την αποβικιοποίηση και στην πρόοδο της τεχνολογίας. Η συνδιάσκεψη αυτή ήταν η μακροβιότερη, μεγαλύτερη σε διάρκεια που έγινε ποτέ, από το 1973-82. Θεωρήθηκε το Σύνταγμα των Ωκεανών, γιατί περιλαμβάνει 320 άρθρα. Είναι μια τεράστια σημασίας συμφωνία που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις θαλάσσιες σχέσεις. Τέσσερα κράτη ψήφισαν αντίον κατά της σύμβασης. Και αυτά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Τουρκία, το Ισραήλ και η Βενεζουέλα.
Το γιατί η Τουρκία ψήφισε κατά θα το δούμε σε λίγο. Η συμφωνία λοιπόν, αν και ολοκληρώθηκε το 1982, εντούτοις έπρεπε να παρέλθουν 12 χρόνια ούτως ώστε να τηθεί σε ισχύ, γιατί έπρεπε να επικυρώσουν 60 κράτη. Τώρα, κατά τη διάρκεια της συνδιάσκεψης, έδωσαν στις μάχες οι αντιπροσωπείες της Ελλάδος και της Κύπρου με την Τουρκία τα κύρια θέματα διαφωνίας, τα οποία βεβαίως αντιλαμβάνεστε υπάρχουν μέχρι σήμερα, ήταν η επέκταση του εύρους της χωρικής θάλασσας στα 12 ναυτικά μίλια. Να σημειώσουμε εδώ ότι μέχρι το 82 δεν υπήρχε κανόνας που να επιτρέπει την αύξηση της χωρικής θάλασσας μέχρι τα 12. Ο κανόνας ήταν 3 ναυτικά μίλια, ωστόσο πολλά κράτη είχαν ήδη επεκτείνει τη χωρική τους θάλασσα στα 12. Με τη σύμβαση επικυρώθηκε και νομικά αυτή η πρακτική. Το καθεστώς των νήσων επίσης ήταν ένα σημαντικό θέμα. Αρνείται η Τουρκία να αναγνωρίσει όχι ότι δεν είχε δικαιώματα σε ζώνη στα νησιά, αλλά ήθελε να περιορίσει αυτά τα δικαιώματα μέσα στο Αιγαίο για τα νησιά της Ελλάδος. Επίσης ήθελε ειδικούς κανόνες η Τουρκία σε κλειστές και ημίκλειστες θάλασσες. Διαφωνούσε επίσης με τις διατάξεις περί οριοθετήσεων και το κύριο σημείο που έκανε την Τουρκία να μην υπογράψει την σύμβαση είναι ότι απαγορεύονται οι επιφυλάξεις. Και εδώ είναι κανόνες δικαίου συνθήκων. Η επιφύλαξη είναι ένα εργαλείο για τα κράτη με βάση το οποίο μπορούν να ζητήσουν τη μη εφαρμογή μίας ή περισσότερων διατάξεων μίας σύμβασης στην συγκεκριμένη χώρα. Δηλαδή μπορεί ένα κράτος να πει ότι τα συγκεκριμένα άρθρα μιας σύμβασης δεν εφαρμόζονται, δεν με δεσμεύουν. Αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει στη σύμβαση του 82, είτε ένα κράτος κατ' εμέρος για όλα τα άρθρα, είτε δεν. Και αυτό το τελευταίο επέλεξε η Τουρκία. Τώρα, μετά την ολοκλήρωση της συνδιάσκεψης και την υιοθέτηση της σύμβασης, βλέπουμε την Τουρκία, να, παρά το ότι δεν ήταν συμβαλλόμενο μέρος, να αρχίζει να ακολουθεί κάποιες διατάξεις. Έτσι λοιπόν, με το νόμο 674-82 και το σχετικό διάταγμα, η Τουρκία επεξέτεινε την χωρική της θάλασσα στη Μαύρη θάλασσα και στη Μεσόγειο στα 12 ναυτικά μίλια, ενώ διατήρησε τα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο. Επίσης, διαρκούσης της συνδιάσκεψης, η Τουρκία οριοθέτησε υφαλοκρηπίδα με τη Σοβιετική Ένωση και το 1986 επεξέτειναν τα μέρη αυτή την διευθέτηση και στη στήλη ύδατος, δηλαδή την ΑΟΣ, γιατί η Τουρκία κήρυξε και ΑΟΣ. Έτσι λοιπόν βλέπουμε, όπως είπα προηγουμένως, μια συμπεριφορά, μια πρακτική που ακολουθούσε τις διατάξεις της σύμβασης στην οποία η Τουρκία δεν ήταν μέρος. Και αυτό είναι δυνατό, είναι εφικτό ένα κράτος να ακολουθήσει τις διατάξεις μιας σύμβασης στην οποία δεν είναι συμβαλλόμενο. Και βεβαίως οι διατάξεις, αρκετές από τις διατάξεις της σύμβασης πλέον είναι και εθιμικό δίκαιο, άρα δεσμεύουν και τα μη συμβαλλόμενα μέρη. Εδώ είναι η χαρτογραφική αποτύπωση της συμφωνίας με την Σοβιετική Ένωση. Βλέπουμε εδώ, είπαμε αρχικά ήταν η υφαλοκρηπίδα και στη συνέχεια επεκτάθηκε και στην στήλη ύδατος. Άρα είναι οριοθέτηση και υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ με βάση τη μέση γραμμή. Και αυτό είναι επίσης σημαντικό. Εδώ ακολούθησε τη μέση γραμμή η Τουρκία, ενώ αρνείται να κάνει κάτι τέτοιο με την Ελλάδα και την Κύπρο. Κάτι βεβαίως το οποίο είναι απολύτως θεμητό. Δεν δεσμεύεται ένα κράτος να ακολουθήσει την ίδια οριοθετική μέθοδο σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές που βρέχουν τις ακτές του. Εδώ είναι η αποτύπωση της περιοχής έρευνας και διάσωσης που διεκδικεί η Τουρκία. Εδώ είναι, είναι η αυθεντική, ο αυθεντικός χάρτης από τους τουρκικούς κανονισμούς. Βλέπετε ότι εδώ στη Μαύρη Θάλασσα έχουμε τη μέση γραμμή που είχε συμφωνηθεί με τα υπόλοιπα κράτη. Τέμνει όμως η διεκδίκηση της Τουρκίας το Αιγαίο στη μέση και βεβαίως κατεβαίνει κάτω, περνώντας, μοιράζοντας, ακολουθώντας και τη γραμμή κατάβασης του Πυρός στην Κύπρο. Βλέπετε ότι με αυτόν τον τρόπο αξιώνει υπερβολικά μεγάλο χώρο
περιοχής έρευνας και διάσωσης, FIR, ενώ αυτό που γίνεται διεθνώς αποδεκτό είναι ότι αυτή η περιοχή ανήκει σε μεγάλο βαθμό, είναι στην αρμοδιότητα της Ελλάδος και της Κύπρου. Θα δούμε στη συνέχεια την τελευταία διεκδίκηση της Τουρκίας. Δεκαετία του 80, λοιπόν, πέρα τα τέλη, έχουμε μία νέα κρίση. Αναφέρθηκε σε αυτές, βεβαίως, ο Ανδρέας Κάριος την περασμένη φορά. Είχαμε το 87 την έξοδο του Πύρη Ρέις αυτή τη φορά. Υπήρχε πρόθεση και για αποστολή του Σεισμική 1. Όμως έγινε γενική επιστράτευση στην Ελλάδα και η Τουρκία υπόσχεσε. Τα θέματα αυτά, λοιπόν, συζητήθηκαν στον Ταβός το 88. Εκεί, όμως, έφυγε στο περιθώριο το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας και κατά αυτόν τον τρόπο θα λέγαμε ότι άνοιξε ο δρόμος ούτως ώστε η Τουρκία να διευρύνει το φάσμα της διαφοράς. Και εκεί που μιλούσαμε μόνο για οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας, όπως θα δούμε στη συνέχεια και όπως γνωρίζετε πολύ πιθανόν, η Τουρκία αξιώνει την επίλυση περισσότερων της μίας διαφορών. Το 1995, όταν η Ελλάδα κύρωσε τη σύμβαση για το δίκαιο θαλάσσης, ο νόμος, ο κυριωτικός νόμος, περιλάμβανε και μία αναφορά στο δικαίωμα της χώρας, το καθόλου ανώμημο δικαίωμα της χώρας, να επεκτείνει στα 12 ναυτικά μίλια. Την ίδια περίοδο, η Τουρκία θεώρησε ότι μία τέτοια επέκταση θα αποτελούσε αιτία πολέμου, το γνωστό σε όλους Casus Belli, που υπάρχει μέχρι σήμερα. Τώρα, βεβαίως, είχαμε και την κρίση στα Ίμια, τον Ιανουάριο του 1996, με τα θλιβερά περιστατικά που έγιναν με τον θάνατο τριών Ελλήνων αξιωματικών. Δεν θα επεκταθώ σε αυτά, απλώς θα σχολιάσω το ζήτημα της κυριαρχίας επί των νησιών και της γκρίζες ζώνης, το επιχείρημα των γκρίζων ζωνών. Θα πρέπει να πούμε ότι η κυριαρχία επί των νησιών του Αιγαίου καθορίστηκε τόσο με την σύμβαση της Λοζάνης, όσο και με την συμφωνία της Ιταλίας με την Τουρκία. Η μεν πρώτη συνθήκη της Λοζάνης έλεγε ότι παρέμεναν στην κατοχή, υπό την κυριαρχία της Τουρκίας, μόνο η Ήμβρος, η Τενέδος και οι Λαγούσες νήσοι. Άρα όλα τα υπόλοιπα νησιά ήταν ελληνικά και επίσης η συμφωνία οριοθέτησης Τουρκίας-Ιταλίας το 1932, όπου τα Δωδεκάνησα βεβαίως παρέμειναν υπό την κατοχή της Ιταλίας και αργότερα μεταβιβάστηκαν στην Ελλάδα. Και εφόσον το όριο τότε που ήταν τα 3 μίλια ήταν το σύνορο μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος και Ιταλίας και αργότερα Ελλάδος στα Δωδεκάνησα και τα Ίμια βρίσκονται πέραν των 3 μιλίων από τις ακτές της Τουρκίας, είναι ξεκάθαρο πως ανήκουν στην Ελλάδα και δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε νομική αμφισβήτηση από πλευράς Τουρκίας. Τώρα, όπως είπαμε προηγουμένως, η Ελλάδα επιμένει πως υπάρχει μόνο μία διαφορά, η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Η Τουρκία όμως θέλει να ανοίξει και το θέμα της επέκτασης της χωρικής θάλασσας, της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, του εθνικού εναέριου χώρου, που υπάρχει μια ανώμη μορφία, 6 μίλια χωρική θάλασσα και 10 μίλια ναυτικά μίλια εναέριος χώρος. Αυτό θα πρέπει να επιληθεί, γιατί δεν είναι απολύτως σύμβατο με το διεθνές δίκαιο. Και βεβαίως υπάρχει αμφισβήτηση για τα όρια του FIR, είδαμε τον χάρτη προηγουμένως, και της περιοχής έρευνας και διάσωσης. Να πούμε εδώ ότι συνήθως ταυτίζονται τα όρια του FIR με την περιοχή έρευνας και διάσωσης. Και εδώ βλέπουμε γιατί ένας από τους κύριους λόγους στην Τουρκία δεν θέλει επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Αριστερά βλέπουμε πώς είναι σήμερα η κατάσταση με τα 6 ναυτικά μίλια. Δεξιά βλέπουμε πώς θα μπορούσε να γίνει η εικόνα εάν επεκτείνονταν στα 12 ναυτικά μίλια η χωρική θάλασσα. Βεβαίως υπάρχει το δικαίωμα της αυλαβούς διέλευσης, δηλαδή το ότι θα επεκτείνει η Ελλάς στα 12 ναυτικά μίλια και θα στην ουσία ολόκληρο το Αιγαίο θα είναι χωρική, το 70% θα είναι χωρική θάλασσα της Ελλάδος, δεν σημαίνει πως αλλοδαπά πλοία δεν μπορούν να διαπλέουν αυτή την χωρική θάλασσα χωρίς να χρειάζεται να πάρουν οποιαδήποτε άδεια. Και είναι αυτό που γίνεται και σήμερα. Δηλαδή, ακούμε να βρίσκονται να διαπλέουν την χωρική θάλασσα της Ελλάδος στα 6 ναυτικά μίλια τουρκικά πολεμικά πλοία και να είναι πολύ κοντά στις ακτές. Αυτό είναι απολύτως νόμιμο, εφόσον δεν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η δημόσια τάξη του παρακτήρου κράτους. Τώρα,
από τις αρχές του 21ου αιώνα άρχισε η διαφορά να μετατοπίζεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί είχαμε ανακάλυψη υποθαλάσσιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου και έτσι αυτό όθησε τα κράτη να συνάψουν συμφωνίες οριοθέτησης, κοινής ανάπτυξης κοιτασμάτων, έρευνας διάσωσης. Η αντίδραση της Τουρκίας ήταν έντονη, ξεκίνησε με δηλώσεις και επιστολές στον ΟΗΕ. Στη συνέχεια κλιμακώθηκε με παρενοχλήσεις σκαφών που ενεργούσαν για λογαριασμό της Κύπρου. Στη συνέχεια είχαμε μια παρεμπόδιση το 2018 του ΣΑΙΠΕΜ 12.000, ένα σοβαρό περιστατικό. Και από τον Μάιο του 2019 μέχρι σήμερα έχουμε τις γεωτρήσεις, 6 γεωτρήσεις, τις οποίες προχώρησε η Τουρκία, κατά παραβάση βεβαίως, παραβιάζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα, την κυριαρχία ακόμη και την δικαιοδοσία της Κυπριακής Δημοκρατίας θαλάσσιες ζώνες. Εδώ έχουμε τις τρεις οριοθετήσεις, αρκετά γνωστές, το 2003 με την Αίγυπτο, το 2007 με τον Λίβανο, που δεν έχει τεθεί σε ισχύ. Αν και ο Λίβανος, καταθέτοντας συντεταγμένες στον ΟΗΕ, στην ουσία σεβάστηκε, ακολούθησε το όριο, τη μέση γραμμή με την Κύπρο. Το πρόβλημα του Λιβάνου είναι με τη Συρία στο βορρά και το Ισραήλ νότια. Και βεβαίως είχαμε και το 2010 τη συμφωνία με το Ισραήλ. Εδώ ακολουθήθηκε η μέση γραμμή και στις τρεις συμφωνίες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δημιουργείται μια πρακτική υπέρ της μεθόδου αυτής. Αυτό όμως δεν καθιστά υποχρεωτική για όλα τα κράτη. Αυτό δεν σημαίνει πως οι μελλοντικές οριοθετήσεις πρέπει να είναι όλες στη μέση γραμμή και είναι αυτό που είδαμε με την Ελλάδα και την Αίγυπτο. Εδώ είναι η χαρτογραφική αποτύπωση των συμφωνιών. Εδώ με την Κύπρος-Αίγυπτος, Κύπρος-Ισραήλ και Κύπρος-Λίβανος. Τώρα, όπως έχουμε πει από τον περασμένο Μάιο, τον περσινό Μάιο του 2019, ξεκίνησαν οι γεωτρήσεις της Τουρκίας. Θα πρέπει να πούμε ότι συνιστούν παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων και δικαιοδοσίας. Και επειδή αυτοί οι κανόνες είναι θυμικό δίκαιο, ακόμη και αν η Τουρκία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης για το δίκαιο θαλάσσης, δεσμεύεται και πρέπει να σέβεται αυτούς τους κανόνες. Σε μία περίπτωση, το Γιαβούς, τον Ιούλιο-Αύγουστο του 2019, προέβησε γεώτρηση στη χωρική θάλασσα της Κύπρου, ανοιχτά της Καρπασίας, που αυτό συνιστά παραβίαση της αρχίας, όχι μόνο των κυριαρχικών δικαιωμάτων, πιο σοβαρή παραβίαση και των κανόνων περί πολεμικής κατοχής, γιατί είναι αυτοί οι κανόνες του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου που εφαρμόζονται στο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου. Εδώ είναι η αποτύπωση των έξι γεωτρήσεων από πλευράς Τουρκίας. Βλέπουμε πως ξεκίνησε εδώ με το Φατίχ και στη συνέχεια επεκτάθηκε ανατολικά και νότια των θαλασσίων ζωνών της Κύπρου. Ως αντίδραση στην πρώτη γεώτρηση του Φατίχ, η Κυπριακή Δημοκρατία κατέθεσε τις συντεταγμένες της μέσης γραμμής που παρουσιάζουν, αποτυπώνουν την διεκδίκηση της Κύπρου σε σχέση με το απότατο όριο των θαλασσίων ζωνών της. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι μια διεκδίκηση. Είναι μια επισημοποίηση των αξιώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να υπάρξει μονομερής οριοθέτηση. Έχει κηρυχθεί ΑΟΣ από πλευρά του, υπάρχει υφαλοκρηπίδα και λέει η Κύπρος ότι το όριο ελλείψης συμφωνίας είναι η μέση γραμμή. Είναι αυτό που βλέπετε εδώ. Ωστόσο, αυτό δεν είναι αντιτάξιμο εναντίον της Τουρκίας. Απλώς επισημοποιεί την θέση της Κύπρου έναντι σε σχέση με την οριοθέτηση. Απλώς για να καταδειχθεί ότι εδώ που δρούσε το Φατίχ, η Κύπρος θεωρεί εύλογα ότι είναι μέρος της δικής της υφαλοκρηπίδας. Υπάρχει επίσης εσωτερική νομοθεσία που αφορά στην διενέργεια δραστηριοτήτων στις θαλάσσιες ζώνες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί η έλλειψη μέσων για επιβολή του διεθνούς δικαίου. Δεν υπάρχει παγκόσμια κυβέρνηση, δεν υπάρχει παγκόσμια βουλή, δεν υπάρχει παγκόσμια αστυνομία για να επιβάλλει τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Οπότε ένας τρόπος για να εφαρμοστούν είναι μέσω των δυνάμεων ασφαλείας των κρατών. Δηλαδή με την ενσωμάτωση των κανόνων του διεθνούς δικαίου στην εσωτερική ένωμη τάξη, τότε αποκτά δικαίωμα κάθε κράτος να εφαρμόσει, να επιβάλλει τους σχετικούς μας. Έτσι λοιπόν οι δύο νομοθεσίες περί αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας και περί δρόμων ανθράκων νόμοι περιλαμβάνουν ποινικές ρήτρες σε περίπτωση
που φυσικά οι νομικά πρόσωπα παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο εφαρμοστικός κανονισμός. Σύμφωνα με την απόφαση, βλέπουμε εδώ μέρος του κειμένου, απόσπασμα από την απόφαση του Συμβουλίου, που αναγνωρίζει ότι οι ιωτρείς από πλευράς Τουρκίας παραβιάζουν τα δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι θεωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι για τον σκοπό, για σκοπούς επιβολής κυρώσεων, ακόμα και περιοχές που δεν έχουν οριοθετηθεί και διεκδικούνται από την Κύπρο, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής της απόφασης. Δηλαδή, ακόμη και εκεί που δεν υπάρχει οριοθέτηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι είναι θαλάσσιες ζώνες της Κυπριακής Δημοκρατίας και οποιοδήποτε ενεργήσει εκεί θα υπόκειται σε κυρώσεις. Εδώ είναι ο χάρτης που κυκλοφόρησε η Τουρκία τον παρελθόντα Μάρτιο του 2020 και εδώ βλέπουμε για πρώτη φορά σε επίσημο χάρτη από την Τουρκία την διεκδίκηση όλης αυτής της περιοχής. Βεβαίως, μέχρι τον Νοέμβριο του 2019 οι αξιώσεις της Τουρκίας έφταναν μέχρι τον 28ο μεσημβρινό, μέχρι εδώ που είναι το D δηλαδή, βλέπετε, τέμνη τη Ρόδο. Τον Νοέμβριο του 2019 εξέφρασε τη θέση η Τουρκία ότι επιφυλάσσει το δικαίωμά της, τα δικαιώματά της να επεκτείνει αυτές τις αξιώσεις και δυτικότερα του 28ου μεσημβρινού, έχοντας υπόψη βεβαίως ότι θα υπέγραφε το μνημόνιο με τη Λιβύη. Έτσι λοιπόν, οι αξιώσεις πλέον φτάνουν μόλις έξω από τα 6 ναυτικά μίλια της χωρικής θάλασσας της Ελλάδος. Τώρα, για να δούμε τις τελευταίες συμφωνίες που συμφωνολογήθηκαν στην περιοχή. Έχουμε το μνημόνιο, όπως λέει ο τίτλος του, μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Ωστόσο, εάν δούμε το περιεχόμενο, θα δούμε ότι χρησιμοποιείται ορολογία που προσυδειάζει σε δεσμευτική συμφωνία. Με αυτή τη συμφωνία, λοιπόν, η Τουρκία και η Λιβύη οριοθέτησαν ΑΟΣ. Είναι η πρώτη φορά που αναφέρει ΑΟΣ η Τουρκία, γιατί δεν έχει κηρύξει ΑΟΣ. Και μπορεί να θεωρηθεί ότι μόνο για εκείνο το τμήμα, εν πάση περιπτώσει, που οριοθετεί με την Λιβύη, έχει κηρύξει ΑΟΣ. Είναι συμφωνία δεσμευτική, αλλά μόνο για τα μέρη. Και γι' αυτό το λέω, γιατί έχει ακουστεί πως είναι παράνομη αυτή η διευθέτηση. Δεν είναι ανακριβής ο όρος. Ορθότερα πρέπει να λέμε ότι είναι δεσμευτική συμφωνία για τα δύο μέρη. Ωστόσο, δεν παράγεται με συνέπειες ούτε για την Ελλάδα ούτε για οποιοδήποτε τρίτο μέρος, γιατί η Ελλάς έχει νόμιμες αξιώσεις στην υποριοθέτηση περιοχή. Η Συμφωνία Ελλάδος-Ιταλίας. Εδώ είναι όριο πολλαπλών χρήσεων, όπως ανέφερα προηγουμένως, γιατί καμία εκ των δύο δεν έχει κηρύξει ΑΟΣ, ούτε αναφέρεται η έννοια της ΑΟΣ στη συγκεκριμένη συμφωνία. Άρα λοιπόν επεκτείνεται η συμφωνία του 1977 που οριοθετούσε την υφαλοκρηπίδα στην υπερκείμενη στήλη ύδατος. Ωστόσο, μέχρι να κηρυχθούν, να ονομαστεί η ζώνη αυτή, είτε ΑΟΣ είτε μπορεί να είναι αλλιευτική ζώνη, θεωρούμε πως είναι απλώς ένα όριο πολλαπλών χρήσεων. Το σημαντικό είναι ότι η μέση γραμμή, ήταν μέση γραμμή βεβαίως, βασίστηκε εξ ολοκλήρου στα ελληνικά νησιά και αν και οι οθονίκες στροφάδες που είναι πάρα πολύ μικρή νησιωτικοί σχηματισμοί δεν πήραν μειωμένη επίρρεια, η Κεφαλονιά πήρε μεγαλύτερη επίρρεια από την έναντι ιταλική ακτή. Άρα αυτό ενισχύει τα ελληνικά επιχειρήματα και βεβαίως είχαμε την αναγνώριση κάποιων δικαιωμάτων σε Ιταλούς αλληλείς σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει τη χωρική θάλασσα στα 12 ναυτικά μίλια στην περιοχή. Εδώ είναι ο χάρτης, εδώ η μέση γραμμή. Έχει κυκλοφορήσει ευρέως ο χάρτης της οριοθέτησης. Συμφωνία Ελλάδος-Αιγύπτου. Εδώ πρόκειται όντως περί οριοθέτησης ΑΟΣ. Αν και η Ελλάδα δεν έχει κηρύξει ΑΟΣ, εντούτοις αυτό μπορεί να γίνει με την συνομολόγηση συμφωνίας οριοθέτησης. Έτσι λοιπόν, θεωρούμε πως η Ελλάδα, τουλάχιστον για την περιοχή που οριοθέτησε με την Αίγυπτο, έχει κηρύξει ΑΟΣ. Έχει ακουστεί ότι η τμηματική οριοθέτηση δεν είναι εφικτή, δεν είναι συμβατή με το διεθνές δίκαιο. Αυτό δεν ισχύει. Μπορεί να γίνει τμηματική οριοθέτηση. Μάλιστα, τόσο τα διεθνή δικαστήρια όσο και τα κράτη, όταν οριοθετούν θαλάσσιες ζώνες,
πάντα επιδεικνύουν προσοχή να μην επεκτείνουν την οριοθετική γραμμή σε περιοχές που μπορεί να έχουν δικαιώματα ή αξιώσεις τρίτα κράτη. Οπότε, η κοινωνική οριοθέτηση είναι απολύτως συμβατή με το διεθνές δίκαιο. Βεβαίως, το αρνητικό κατά την άποψή μου είναι ότι η Ελλάδα με αυτή τη συμφωνία έχει παρεκκλίνει από τη διαχρονική της θέση, αυτή για την οποία έδωσε μάχη, όπως είδαμε, κατά την τρίτη συνδιάσκεψη του δικαίου θάλασσας, δηλαδή υπέρ της γραμμής της οριοθετήσης και της πλήρους επηρέασης των νησιών. Η συμφωνία με την Αίγυπτο δεν είναι μέση γραμμή, η Αίγυπτος πήρε μεγαλύτερο θαλάσσιο χώρο και επίσης δεν πήραν πλήρη επήρεια τα ελληνικά νησιά που χρησιμοποιήθηκαν στην οριοθέτηση. Ένα πολιτικό επιχείρημα που χρησιμοποιήθηκε είναι ότι η συμφωνία αυτή ακυρώνει το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, την τουρκο-λιβική συμφωνία. Αυτό δεν ισχύει γιατί μόνο τα μέρη μπορούν να ακυρώσουν μια συμφωνία και όχι μια άλλη συμφωνία μεταξύ τρίτων κρατών. Δεν υπάρχει τέτοια έννοια. Και εξάλλου, αν χρησιμοποιήσουμε το ορθότερο με βάση το διεθνές δίκαιο επιχείρημα ότι δεν παράγει έννομες συνέπειες η τουρκο-λιβική συμφωνία, τότε δεν υπήρχε κανένας λόγος να πει κάποιος ότι την ακυρώνει μια άλλη συμφωνία. Επίσης, να σημειώσουμε ότι παραμένει η δυνατότητα οριοθέτησης μεταξύ Ελλάδος και Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν παρεμποδίζεται από αυτή την διευθέτηση μεταξύ Ελλάδος-Αιγύπτου. Και εδώ βλέπουμε την οριοθετική γραμμή μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου. Τώρα, να έλθουμε στα πιο πρόσφατα γεγονότα. Η Τουρκία τον παρελθόντα Ιούλιο, αν θυμάστε, θα θυμάστε, είχε εκδώσει κάποιες αγγελίες προς ναυτιλουμένους και έστειλε ερευνητικό σκάφος νοτίως του Καστελορίσου. Θα πρέπει να πούμε κάποια πράγματα όμως, γιατί συνηθίζουμε να μεγαλώνουμε κάπως ορισμένες καταστάσεις και να δίνουμε μεγαλύτερη βαρύτητα από ό,τι πρέπει. Η έκδοση αγγελίας προς ναυτιλουμένους, και η αγγελία προς ναυτιλουμένους είναι αυτό που εκδίδεται από το κράτος και μεταδίδεται μέσω του συστήματος Ναύτεξ. Το Navigational Telex είναι το σύστημα που μεταδίδει τις αγγελίες. Άρα, εκείνο που εκδίδεται είναι η αγγελία και όχι η Ναύτεξ. Η έκδοση αγγελίας, λοιπόν, αυτής δεν συνιστά παραβίαση. Είναι μια διακηρυκτικού χαρακτήρα πράξη. Επίσης, το κράτος που εκδίδει μια τέτοια αγγελία δεν αποκτά κυριαρχικά δικαιώματα στην συγκεκριμένη περιοχή, ούτε την ίδια ώρα χάνει οποιαδήποτε δικαιώματα ένα άλλο κράτος που είτε τα έχει εκεί τα δικαιώματα είτε τα διεκδικεί. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η έκδοση αγγελιών εμπίπτει στα καθήκοντα ενός κράτους εντός της περιοχής έρευνας και διάσωσης. Η περιοχή έρευνας και διάσωσης, είπαμε προηγουμένως, ταυτίζεται με το FIR και είναι ζώνη ευθύνης. Δεν είναι ζώνη κυριαρχίας ή κυριαρχικών δικαιωμάτων. Μπορεί δηλαδή εκεί το κράτος που έχει υπό την ευθύνη του εκείνη την περιοχή θα πρέπει να εκδίδει αγγελίες ώστε να προειδοποιεί τα παραπλέοντα σκάφη ότι υπάρχει μια δραστηριότητα σε ένα συγκεκριμένο χώρο ή υπάρχουν άσχημες καιρικές συνθήκες. Αυτό γίνεται με τις αγγελίες. Τώρα, η Τουρκία είναι αναρμόδια να εκδίδει αγγελίες για τις περιοχές που εκδίδει, δηλαδή νοτιώς του Καστελορίζου, εντός του FIR και της έρευνας της Ελλάδας και της Κύπρου. Αυτό είναι αλήθεια. Ωστόσο, η παραβίαση δεν έγκυται στην έκδοση της αγγελίας. Η παραβίαση έγκυται όταν αποσταλεί και ξεκινήσει τις έρευνες το ερευνητικό σκάφος, διεξαχθούν γεωτρήσεις. Εκεί παραβιάζονται τα κυριαρχικά δικαιώματα του παράκτιου κράτους και όχι με την έκδοση της αγγελίας. Τώρα, υπάρχει μια άλλη διάκριση και φτάνουμε προς το τέλος μεταξύ παραβίασης κυριαρχικών δικαιωμάτων και παραβίασης της υποχρέωσης για μη διεξαγωγή μονομερών ενεργειών σε περιοχές που δεν έχουν οριοθετηθεί. Επειδή, όπως γνωρίζετε, δεν υπάρχει οριοθέτηση της περιοχής μεταξύ Ελλάδος, στην περιοχή μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, εκεί δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως σίγουροι για το σε ποιον ανήκει η περιοχή. Η Ελλάδα και η Κύπρος ορθά και σύμφωνα διεκδικούν τη μέση γραμμή, είναι οι χάρτες που όλοι γνωρίζουμε.
Ωστόσο, λήψη συμφωνίας δεν μπορεί να καταστεί ξεκάθαρο σε ποιο κράτος ανήκουν εκείνες οι περιοχές. Έτσι λοιπόν, είναι ένα πράγμα, είναι δύσκολο να καθορίσουμε. Όσο πιο μακριά φεύγουμε από τη μέση γραμμή, από τις ακτές του κράτους, τόσο πιο δύσκολο είναι να καθορίσουμε σε ποιον ανήκει η περιοχή για να δούμε αν γίνεται παραβίαση. Για παράδειγμα όμως, οι τελευταίες ενέργειες του Roots Race πολύ κοντά στα νησιά του Αιγαίου προφανώς παραβιάζουν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, γιατί γίνονται πάρα πολύ κοντά στις ακτές των ελληνικών νησιών. Ακόμη όμως, και αν δεν θεωρηθεί ότι είναι παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων μια ενέργεια, είναι παραβίαση της υποχρέωσης για μη διεξαγωγή τέτοιων ενεργειών όταν υπάρχει οριοθέτηση. Δηλαδή, ακόμη και αν δεν έχουμε οριοθέτηση και δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκει μια θαλασσία περιοχή, και πάλι τα κράτη πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε μονομερή ενέργεια, είτε σεισμική έρευνα, είτε ακόμη χειρότερα, γεώτρηση. Έχουν ακουστεί επίσης διάφορες απόψεις για βύθιση τέτοιων ερευνητικών γεωτρυπάνων τουρκικών. Θα πρέπει όμως να θυμίσουμε ότι το Διεθνές Δίκαιο απαγορεύει την χρήση ενόπλης βίας. Είναι το άρθρο 2.4 του Χάρτη Ηνωμένων Εθνών, που θεωρείται ο ακρογωνιαίος λίθος της διεθνούς ενόμης τάξης και απαγορεύει τη χρήση ενόπλης βίας, παρά μόνο οι δύο εξαιρέσεις είναι όταν δοθεί εξουσιοδότηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή όταν ένα κράτος δέχεται ενόπλη επίθεση και πρέπει, μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα στην νόμιμη άμυνα. Οι σεισμικές έρευνες και οι γεωτρήσεις δεν συνιστούν ενόπλη επίθεση που να δικαιολογούν την χρήση ενόπλης βίας από πλευράς Ελλάδος. Υπάρχουν άλλα μέσα, όπως είναι οι κυρώσεις που είδαμε προηγουμένως την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν τα νόμιμα αντίμετρα που είναι μεν παράνομες πράξεις, αλλά έρεται ο άδικος χαρακτήρας τους, γιατί γίνονται σε απάντηση παράνομων ενεργειών του άλλου κράτους. Υπάρχουν και οι μη φιλικές πράξεις που είναι νόμιμες ενέργειες, ωστόσο καταδεικνύουν την δυσφορία του κράτους για την δραστηριότητα ενός άλλου. Και τέλος, εδώ είναι ένας άλλος χάρτης που δείχνει, αποτυπώνει την τελευταία διεκδίκηση, την προσπάθεια επέκτασης της περιοχής έρευνας και διάσωσης από πλευράς Τουρκίας, είναι εδώ με MOV, στη βάση των τελευταίων διεκδικήσεων. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτά είναι μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις, οι οποίες δεν έχουν έρισμα στο Διεθνές Δίκαιο και μάλιστα ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας έχει απορρίψει αυτή την προσπάθεια της Τουρκίας να επεκτείνει την αρμοδιότητά της. Αυτά από την πλευρά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή και θα χαρώ να απαντήσω τις ερωτήσεις. Αγαπητέ Νικόλα, σε ευχαριστούμε θερμά για αυτή την άκρως εμπεριστατωμένη επισκόπηση όλων αυτών των θεμελιωδών ενιών του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου της Θαλάσσης. Μία επισκόπηση η οποία μας βοήθησε ουσιαστικά να κατανοήσουμε πάρα πολύ σημαντικές πτυχές όλων αυτών των καταστάσεων οι οποίες κυριαρχούν τους τελευταίους μήνες στις οθόνες των τηλεοράσεών μας, στις οθόνες των υπολογιστών μας και νομίζω ότι με τον τρόπο που παρουσίασες τα πράγματα μας βοήθησες ουσιαστικά να ξεδιαλύνουμε πολλές πτυχές όλης αυτής της διαδικασίας και να μπορέσουμε να κατανοήσουμε γενικότερα όλα αυτά τα τεκτενόμενα τα οποία έχουν προφανώς μεγάλη σημασία για τη θέση και τον ρόλο της Ελλάδος και της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο και μπορούμε ευθύς αμέσως να περάσουμε στο στάδιο και στη φάση της συζήτησης και βεβαίως να δώσω το μικρόφωνο στην φάση αυτή και στον συναδελφό μου τον Ανδρέα Κάριο με τον οποίο θα συντονίσουμε από κοινού την συζήτηση που θα ξεκινήσει ευθύς αμέσως. Αγαπητή Ανδρέα. Να ευχαριστήσω και εγώ τον Δόκτωρα Ιωαννίδη για την πολύ παραγωγική ανάλυση στην οποία προέβη και περιεκτική και εμπεριστατωμένη παρόλο που ανοίγονται πάρα πολλά ζητήματα. Να περάσουμε απευθείας στην διατύπωση απορριών από τους παρευρισκομένους. Μπορείτε είτε να σημειώσετε την απορία σας στο chat, γραπτός για να την μεταβάσουμε στον αγαπητό ομιλητή μας, ή να πατήσετε το,
το σήμα με το ανθρωπάκι, σημάδι ότι θέλετε να σας δώσουμε το λόγο, για να προχωρήσετε σε προφορική διατύπωση του ερωτήματός σας. Η κυρία Σημεού έχει ζητήσει τον λόγο, επομένως μπορεί να ανοίξει το μικρόφωνο και να διατυπώσει προφορικά την απορία της. Κυρία Σημεού, αν έχετε τον εξοπλισμό, το μικρόφωνο, σας ακούμε. Ενώ εντωμεταξύ έχουμε ήδη και κάποιες πρώτες ερωτήσεις στο παράθυρο του chat και έχουμε και μία που υποβλήθηκε σε ένα άλλο σημείο του chat και θα την αντιγράψω εγώ ευθύς αμέσως, να περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα σε περίπτωση που η κυρία Σημεού όντως ζήτησε το λόγο. Καθώς δεν ακούω προσωπικά την κυρία Σημεού, μπορούμε ίσως να περάσουμε. Ναι, νομίζω και κάποιος ακόμα ζήτησε τον λόγο. Για να δούμε. Η κυρία Σημεού μας λέει ότι μας ακούει. Εμείς όμως, κυρία Σημεού, η αλήθεια είναι ότι δεν σας ακούμε. Τουλάχιστον εγώ δεν σας ακούω. Οπότε ίσως υπάρχει κάποιο ζήτημα με το μικρόφωνο σας. Μπορούμε προς το παρόν να περάσουμε στις υπόλοιπες ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω να τις διαβάζω κατά σειράν. Καταρχάς είναι η ερώτηση της κυρίας Χριστίνας Φράγκου που μας λέει ποια πιστεύετε ότι θα είναι η στάση της Αμερικής μετά την εκλογή Biden στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Αγαπητέ Νικόλα. Ναι, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Σε σχέση με την ερώτηση για τη στάση των ΗΠΑ, αυτό δεν μπορώ να το προβλέψω, απλώς επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες προτάσουν το διεθνές δίκαιο, φρονώ πως θα υποστηρίξουν, οποιαδήποτε λύση θα υποστηρίξουν, θα συμβαδίζει με τις πρόνοιες τόσο της Σύμβασης όσο και του Εθνικού Δικαίου. Απλώς δεν μπορώ να ξέρω τι σκοπεύουν να κάνουν. Υπάρχει το ερώτημα του κυρίου Γαβριλίδη που ρωτά, κύριε Ιωαννίδη, σήμερα το ελληνικό κράτος σε τι ενέργειες κρίνεται ότι πρέπει να προβεί προκειμένου να διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και να διεκδικήσει τα μέγιστα στις ελληνοτουρκικές διαπραγματεύσεις. Καταρχάς, το βασικό και αυτό που μπορεί να γίνει χωρίς, θεωρώ, και δεν χρειάζεται η συνένεση οποιοδήποτε κράτους, είναι αυτό που ανέφερα προηγουμένως, η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Αυτό μπορεί να γίνει με νόμο ή με προεδρικό διάταγμα, δεν χρειάζεται οποιαδήποτε συμφωνία και αυτό εν πολλής θα λύσει το πρόβλημα της οριοθέτησης στο Αιγαίο, εν πάση περιπτώσει, γιατί το 70% θα γίνει χωρική θάλασσα της Ελλάδος. Ωστόσο, υπάρχει απειλή πολέμου. Δεν ξέρω πόσο σοβαρή είναι αυτή, αλλά είναι εκεί. Από την άλλη, θεωρώ πως για να επιληθεί το ζήτημα της οριοθέτησης τουλάχιστον, θα πρέπει η διαφορά να υποβληθεί σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, στη Χάγη, κατά προτίμηση, που έχει την τεχνογνωσία, έχει την εμπειρία να χαράξει τα θαλάσσια όρια μεταξύ των δύο κρατών. Όσον αφορά στα άλλα θέματα που θέτει η Τουρκία, τις άλλες διαφορές, κατά την άποψή μου δεν πρέπει να συζητηθούν καν, γιατί έχουν ήδη επιληθεί, υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν διεθνείς συμβάσεις και δεν πρέπει επουδενή να ανοίξουν. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Νικόλα. Να δώσω το λόγο, βλέπω ότι έχει ζητήσει το λόγο, δηλαδή και το μικρόφωνο, και πριν περάσω στις υπόλοιπες ερωτήσεις του chat, να δώσω το μικρόφωνο στον συνάδελφο, τον Αθανάσιο Γραμμένο. Αγαπητέ Αθανάσιε. Ναι. Βλέπω ότι ο Αθανάσιος έχει ένα μικρό πρόβλημα. Να δώσουμε... Βεβαίως, θα το λύσω εγώ ευθύς αμέσως.
και βλέπω ότι έχει ζητήσει το λόγο και ο κύριος Αλέξης Κωνσταντίνου, οπότε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα νομίζω ότι και οι δύο, και ο Αθανάσιος Γραμμένος και ο κύριος Κωνσταντίνου, θα δουν κανονικά τα εικονίδια και μόλις τα δείτε, παρακαλώ τον Αθανάσιο Γραμμένο, ο οποίος γνωρίζει άριστα την πλατφόρμα, να πάρει το λόγο και να ανοίξει και την κάμερα. Θεωρώ πως αυτή τη στιγμή πρέπει τα εικονίδια να έχουν γίνει ορατά στο περιβάλλον της πλατφόρμας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους από τα εξωτικά Πατήσια, από την Αθήνα. Θέλω να συγχαρώ τον ομιλητή, γιατί ήταν μια πολύ κατατοπιστική ματιά, μια εκτενής παρουσίαση στην νομική πλευρά όλων αυτών των θεμάτων που έχουν φτάσει την κατάσταση εδώ που είναι σήμερα και που την οποία τη βλέπουμε ανά 10-15 μέρες που έχουμε και μια καινούργια ναύτεξ να ξεδιπλώνεται μπροστά μας και πολλοί ρωτάνε και εμάς και εμείς καμιά φορά αναρωτιόμαστε για το επιπλέον πώς εκδίδονται τα πράγματα. Επομένως, εγώ για να περάσω έτσι λίγο στο πιο πολιτικό σκέλος της όλης ιστορίας, θέλω να ρωτήσω πώς φαίνεται ότι θα κινηθεί η στρατηγική της Τουρκίας για να επιτύχει αυτά που θέλει. Αντιλαμβάνομαι ότι έχει τις μαξιμαλιστικές θέσεις, δηλαδή στην ουσία να φτάσει στο Αιγαίο, στη μέση γραμμή, κάτι το οποίο ίσως θα είναι κάτι πολύ δύσκολο. Όπως και η Ελλάδα έχει τη δική της γραμμή, η οποία βεβαίως συντάσσεται με το διεθνές δίκαιο, που είναι τα 12 ναυτικά μίλια, αλλά λόγω της απειλής του πολέμου και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είμαι βέβαιος ότι μπορεί να επιτευχθεί τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Η ερώτησή μου λοιπόν, έτσι, για να το κάνω λίγο πιο ουσιώδες, είναι η Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων θα προσπαθήσει η Τουρκία, αναφέρομαι πάντα στη τουρκική πλευρά, έτσι, στη στρατηγική της τουρκικής πλευράς, σε μία λύση πακέτο η οποία τουλάχιστον όσον αφορά την θα πάει όσο περισσότερο μπορεί μέσα ή ίσως προσπαθεί να το χρησιμοποιήσει και ως αντίβαρο και για τους υδρογονάνθρακες, για τα ενεργειακά κοιτάσματα, εν πάση περιπτώσει, στην Κύπρο. Έτσι, πιο πολύ το βλέπω από την πλευρά της στρατηγικής. Αυτό θα ήθελα να ξέρω. Βλέπει η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νικόλα, το μικρόφωνο σε σένα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Θα πρέπει να πούμε εδώ ότι το ανέφερα και προηγουμένως ότι η Τουρκία επιδιώκει διαπραγματεύσεις έναντι δικαστικής επίλυσης και αυτό είναι μια πρακτική που ακολουθούν γενικότερα τα μεγάλα κράτη και η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία, η Σοβιετική Ένωση παλαιότερα. Δεν θέλουν να αφήνουν στα χέρια τρίτων την επίλυση των διαφορών τους. Θέλουν να έχουν στα χέρια τους την υπόθεση και βεβαίως ως συνήθως όταν έχουν απέναντί τους μικρότερα κράτη ή κάτι που νομίζουν ότι είναι μικρότερα να ασκούν την πίεση για να πετυχαίνουν το σκοπό τους. Κάτι που δεν θα πετύχουν ενώπιον ενός διεθνούς δικαστηρίου γιατί το δικαστήριο θα αποφασίσει με βάση κανόνες δικαίου. Ενώ σε μια διαπραγμάτευση τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν οτιδήποτε. Άρα λοιπόν είναι διαχρονική θέση της Τουρκίας η διαπραγμάτευση έναντι της δικαστικής επίλυσης και είναι αυτό που πολύ πιθανόν λέτε ότι θέλει να κάνει μια συμφωνία, να φτάσει σε μια συμφωνία πακέτο και βεβαίως δεν θα μείνει μόνο στο Αιγαίο. Εάν γίνει κάτι τέτοιο στο Αιγαίο βεβαίως θα νιώσουν και τις συνέπειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και πέραν της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών να μην γίνει οποιαδήποτε κουβέντα για όλα τα υπόλοιπα τα οποία διεκδικεί η Τουρκία. Εναπόκειται στα δύο μέρη αυτό το πράγμα. Νικόλα, σε ευχαριστώ πολύ και να δώσω τώρα το μικρόφωνο στον κύριο Αλέξη Κωνσταντίνου. Πολύ καλησπέρα σας από τη Λευκοσία. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Σας ακούμε πολύ καλά και σας καλησπερίζουμε, κύριε Κωνσταντίνου. Χαίρομαι ιδιαίτερα που συμμετέχω σε αυτή την εκπαιδευτική εκδήλωση από τον αγαπητό τον Νικόλα τον Ιωαννίδη, έναν εξαιρετικό συνάδελφο και στα έδρανα τα δικηγορικά αλλά και τα ακαδημαϊκά. Θα ήθελα λοιπόν με όλους και αφού σας χαιρετήσω όλους και τους συναδέλφους, είμαι ο Αλέξης Κωνσταντίνου, είμαι δικηγόρος, διδάσκω στο ΑΠΚΙ
θα ήθελα να υποβάλω δύο σχόλια σε αδρές γραμμές και κάποια ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε αυτά. Κατά πρώτον, σχόλιο 1. Αναφέρθηκε ότι δεν επικύρωσε η Τουρκία το σύμφωνο, τη συμφωνία για το δίκαιο της θάλασσας και βέβαια ο βασικός λόγος ήταν η απαγόρευση των επιφυλάξεων. Νομίζω ότι σε όλους μας είναι απολύτως ξεκάθαρο για ποιο λόγο έτσι, ήθελε να επιφυλάξει για το για τον εαυτό της το δικαίωμα της επιφύλαξης και το πώς λοιπόν αλλάζει συνέχεια στην πολιτική. Δεύτερον, θα ήθελα να πω το εξής, θα ήθελα να ζητήσω από τον αγαπητό κύριο Ιωαννίδη, επειδή έκανε λόγο για την διάσταση μεταξύ ναυτικών μιλίων και FIR, τα 6 ναυτικά μίλια και τα 10, αφενός με να επισημάνω ότι με πολύ μεγάλη χαρά άκουσα το γεγονός της επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια, δεν το αναφέρουμε σχεδόν πουθενά. Έχουμε ένα φοβικό σύνδρομο στο να το αναφέρουμε αυτό. Και θα ήθελα λίγο να μου πει τη γνώμη του το πώς μπορεί να τροποποιηθεί αυτή η διαφορά και να καταληθεί το επιχείρημα των Τούρκων για τα 6 ναυτικά μίλια όσον αφορά τη θάλασσα και τα 10 ναυτικά μίλια του FIR. Θα ήθελα επίσης ένα σχόλιο δυνατόν για την πρόσφατη απόφαση του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας και τη δικαίωση της Ελλάδος για τα 10 ναυτικά μίλια του FIR, για τα 10 μίλια του FIR. Ένα επίσης σχόλιο θα ήθελα ή δυνατόν για τη συμφωνία μερικής οριοθέτησης με την Αίγυπτο και κατά πόσο αυτό η μη, δηλαδή αυτή η μερική οριοθέτηση θα μας επιτρέψει στο μέλλον μια συνολική οριοθέτηση και το κατά πόσο επηρεάζεται η επίρρεια των νησιών μας, η μη λήψη υπόψη δηλαδή της απλήρους επίρρειας των νησιών μας σε σχέση με την Τουρκία. Και ένα τελευταίο καταληκτικό σχόλιο θα ήθελα αναφορικά με τις επεμβάσεις του όρου Ρέις στην ελληνική φαλοκρηπίδα, που επισημάνθηκε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα βύθισης του συγκεκριμένου πλοίου, καθώς αυτό αντίκειται στο άρθρο 2, παράγραφο 4 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Η συνοδεία του συγκεκριμένου σεισμογραφικού ερευνητικού πλοίου από πολεμικά πλοία δεν αποτελεί απειλή στρατιωτικής χρήσης βίας? Αν όχι χρήση, πάντως απειλή στρατιωτικής χρήσης βίας. Σας υπέρ ευχαριστώ και πάλι και για την παρέμβαση και για τον χρόνο σας και αναμένω στις απαντήσεις. Σας χαιρετώ από τη Λευκοσία. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κωνσταντίνου και Νικόλα, πριν σου δώσω το μικρόφωνο, να προσθέσω και εγώ ένα μικρό σκέλος στο ερώτημα του κυρίου Κωνσταντίνου, διότι είχα πάντα την απορία πώς προέκυψε ευθύς εξ αρχής αυτή η αναντιστοιχία στην περίπτωση της Ελλάδος ανάμεσα σε χωρικά ύδατα και ένα αέριο χώρο, αν θες να μας δώσεις μια σύντομη απάντηση και ως προς αυτό. Ναι, να ευχαριστήσω τον κύριο Κωνσταντίνο για τα σχόλια και τις κέρυες ερωτήσεις. Αυτή η αναντιστοιχία προέκυψε από την δεκαετία του 30, όπου είχαμε, θυμίζω, το όριο, το οικουμενικό όριο τότε για τη χωρική θάλασσα ήταν τα 3 ναυτικά μίλια, όμως η Ελλάς το επεξέτεινε στα 6 από τότε. Ωστόσο, διατήρησε μια διαφορετική στάση όσον αφορά στον εθνικό εναέριο χώρο στα 10 ναυτικά μίλια. Τώρα ξέρουμε, πλέον έχει αποκρισταλωθεί στο διεθνές δίκαιο, ότι ο εθνικός εναέριος χώρος θα πρέπει να έχει το ίδιο εύρος με τη χωρική θάλασσα. Άρα λοιπόν, όση είναι η έκταση της χωρικής θάλασσας, το πλάτος θα πρέπει να είναι και του υπερκείμενου εθνικού εναέριου χώρου. Έτσι λοιπόν, αυτή η ανομοιομορφία δεν συμβαδίζει με το ισχύον διεθνές δίκαιο, αν και η Τουρκία δεν είχε διαμαρτυρηθεί για αυτό το πράγμα μέχρι το 70. Εντούτοις, κρίνοντας με βάση τους ισχύοντες κανόνες σήμερα, αυτή η ανομοιομορφία πρέπει να διορθωθεί και, απαντώντας στο πρώτο ερώτημα, ξεπερνιέται το πρόβλημα με την είτε επέκταση της χωρικής θάλασσας σε πρώτο βήμα στα 10, για να έχουμε το ίδιο εύρος, ή εάν πάμε στα 12, να έχουμε ταυτόχρονη επέκταση και του εθνικού εναέριου χώρου. Εάν δεν γίνει επέκταση της χωρικής θάλασσας, τότε θα παραμένει αυτή η διαφορά των 4 ναυτικών μιλίων,
που όπως σας είπα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, υπάρχει μια βάση στα τουρκικά επιχειρήματα, καθώς είναι το άρθρο 2 της σύμβαση για το δίκαιο θαλάσσης. Υπάρχει και στη σύμβαση του Σικάγο για την πολιτική αεροπορία, οπότε είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει η Ελλάς να διορθώσει. Τώρα, το θέμα της οριοθέτησης με την Αίγυπτο, βεβαίως το ότι είναι τμηματική η οριοθέτηση δεν κλείνει το δρόμο σε μια οριοθέτηση όλου του θαλάσσιου χώρου μεταξύ των δύο κρατών. Μάλιστα προβλέπεται, αν δεν κάνω λάθος, και στο κείμενο της ίδιας συμφωνίας, όπως προβλέπεται και σε άλλες συμφωνίες. Οπότε δεν βλέπω κάποιο εμπόδιο στην οριοθέτηση μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδος. Τώρα, το γεγονός ότι δεν πήραν πλήρη επίρρεια κάποια ελληνικά νησιά στην οριοθέτηση με την Αίγυπτο, είναι μια παρέκκληση, όπως έχω αναφέρει, από την πάγια θέση της Ελλάδος και το έχει εκμεταλλευτεί η Τουρκία πολιτικά με μια επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Αναφέρει εκεί η Τουρκία ότι εφόσον δεν δώσατε πλήρη επίρρεια στα νησιά, στην Κρήτη, στην Κάρπαθο, πώς θα έρθετε να διεκδικήσετε πλήρη επίρρεια για το Καστελόριζο. Αυτό όμως είναι πολιτικό επιχείρημα, γιατί τίποτα δεν παρεμποδίζει την Ελλάδα από το να διεκδικήσει πλήρη επίρρεια για άλλα νησιά. Δηλαδή δεν είναι δεσμευτικό αυτό το προηγούμενο. Είναι με παρέκκληση, αλλά όχι δεσμευτικό. Και επίσης, συγχωρείτε, όντως η συνοδεία πολεμικών πλοίων αποτελεί απειλή χρήσης βίας. Η απειλή χρήσης βίας όμως δεν δίνει το δικαίωμα στην άσκηση του δικαιώματος στην νόμιμη άμυνα. Είναι μια παραβίαση του άρθρου 2.4, ωστόσο δεν δικαιολογεί την χρήση ενόπλης βίας από πλευράς Ελλάδος. Νικόλα, σε ευχαριστούμε πολύ και να περάσω πάλι στο παράθυρο του chat, όπου έχουμε μία σειρά ερωτήσεων. Καταρχάς, μία ερώτηση από τον φίλο μας με το όνομα Μάριος, που μας λέει, με βάση την αρχή της ευθυδικίας, μια εκδίκαση της διαφοράς μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας σχετικά με το Καστελόριζο, βλέπετε ότι μπορεί να καταλήξει σε δικαίωση των θέσεων της Τουρκίας? Ναι, βλέποντας, μελετώντας την ομολογία των διεθνών δικαστηρίων, θα δούμε ότι κανένα από τα μέρη σε μια δικαστική διαμάχη δεν παίρνει το 100% των αξιώσεών του, δεν δικαιώνεται 100%. Τα δικαστήρια συνήθως προσπαθούν με βάση τους κανόνες διεθνούς δικαίου να φτάσουν σε μια δίκαιη λύση. Αυτό σημαίνει πως ούτε αυτό που αποτυπώνουν οι χάρτες της ελληνικής, της ελλαδικής, της κυπριακής πλευράς θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, αλλά βεβαίως ούτε και αυτό που διεκδικεί η Τουρκία. Θα είναι μια λύση, βεβαίως είναι πολύπλοκη διαδικασία της οριοθέτησης, ειδικά όταν έχουμε νησιά. Θα δείτε ότι κάθε απόφαση που οριοθέτησης, όπου χαράσετε ένα όριο με βάση κάποια νησιά, είναι αρκετά μοναδική. Γιατί πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφορες περιστάσεις, όπως το μήκος των ακτών, ζητήματα ασφαλείας, πρόσβαση σε φυσικούς πόρους. Είναι αρκετά τα θέματα, οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη και δεν μπορούμε εκ των προτέρων απριόρι να προκαταλάβουμε την λύση στην οποία θα φτάσει το δικαστήριο. Σίγουρα όμως δεν θα είναι ούτε 100% υπέρ της Τουρκίας, αλλά ούτε και υπέρ της Ελλάδος 100%. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα. Στη συνέχεια υπάρχει ένα ερώτημα με δύο σκέλη, το οποίο μου το έστειλε ο Κωστής Μίτσιος και το οποίο το επικόλυσα εγώ στο κεντρικό chat, που μας ρωτά, οι μελλοντικοί υδρογονάνθρακες των ελληνικών ζωνών έχουν εκχωρηθεί στο υπερταμείο? Και δεύτερο σκέλος, ο ρόλος της Rosneft πόσο σημαντικός είναι στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου? Όσον αφορά στο πρώτο ερώτημα, αυτό δεν το γνωρίζω. Και για το δεύτερο, πολύ λίγα πράγματα. Γνωρίζω ότι ρωσικές εταιρείες έχουν δραστηριοποιηθεί στη Συρία. Δεν έχουν επιδιώξει τόσο ενεργό εμπλοκή στις θαλάσσιες ζώνες της Κύπρου, για παράδειγμα. Φαίνεται πως είναι περιορισμένος ο ρόλος τους αυτή τη στιγμή.
Στη συνέχεια, ο κύριος Απόστολος Μαγκαρδάς υπέβαλε ένα διευκρινιστικό ερώτημα. Μας λέει φρονώ πως είναι διαφορετικές έννοιες η κυριαρχία και η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, σε τι απόσταση είναι από την ακτογραμμή. Ναι, ακριβώς, είναι διαφορετικά πράγματα. Η κυριαρχία αφορά, δίνει στο κράτος τη δυνατότητα άσκησης και εκτείνεται αυτό το δικαίωμα μέχρι το εξωτερικό όριο της χωρικής θάλασσας. Είτε είναι 12, είτε είναι 6. Άρα, μέχρι το εξωτερικό όριο της χωρικής θάλασσας, το κράτος έχει κυριαρχία. Από εκεί και πέρα, στην υφαλοκρηπίδα και στην ΑΟΣ, αν έχει κηρύξει ΑΟΣ, έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία, που είναι λειτουργικής φύσης δικαιώματα, κυρίως για οικονομικούς λόγους. Δεν δίνουν δηλαδή πλήρη αρμοδιότητα στο κράτος. Δηλαδή, δεν μπορεί να παρεμποδιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία ή ακόμη και τα στρατιωτικά γυμνάσια στην ΑΟΣ. Εφόσον βεβαίως δεν τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια τάξη ασφάλεια του κράτους και δεν παρεμποδίζεται το κράτος από το να ασκήσει τα κυριαρχικά του δικαιώματα. Άρα λοιπόν, κυριαρχία μέχρι το τέλος της χωρικής θάλασσας, από εκεί και μετά έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία. Στη συνέχεια έχουμε ένα ερώτημα, το ίδιο ουσιαστικά ερώτημα που υπέβαλαν ο κύριος Παλιάκης και η κυρία Παπακωνσταντίνου, που είναι ποιος είναι ο λόγος που δεν έχει συμφωνηθεί η οριοθέτηση μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου στο ζήτημα της ΑΟΣ. Δεν ξέρω. Πολιτική πρέπει να απαντήσω. Είναι λοιπόν ένα πολιτικό ζήτημα αυτό και όχι νομικό, κατ' εξοχήν πολιτικό. Και περνάμε στο σχόλιο της κυρίας Σημεού, που ήθελε πριν να το υποβάλει μέσω του μικροφόνου και υπήρχε το τεχνικό ζήτημα, που μας ρωτάει με την συνθήκη της Λοζάνης η Τουρκία δεν είχε καμία δικαιοδοσία επί της Κύπρου επίσης. Η μέση απόσταση θα πρέπει να έχει τη συγκατάθεση και των δύο ενδιαφερομένων μερών. Και εάν επιτύχει η Τουρκία και πετύχει τη μέση λύση στο Αιγαίο, τι θα γίνει με τα νησιά τα οποία επηρεάζονται άμεσα ή γυπνιάζουν με την Τουρκία? Ναι. Όντως, με τη συνθήκη της Λοζάνης παραιτήθηκε η Τουρκία από τα δικαιώματα στην Κύπρο, νομίζω το άρθρο 20. Τώρα, για την μέση γραμμή, εξαρτάται από τον τρόπο που θα επιλέξουν τα κράτη να οριοθετήσουν. Συγγνώμη. Λέω, επανήλθε όμως με τη Συμφωνία Ζηρίχης Λονδίνου στην Κύπρο, το 99, που καθίσταται την κύπρια δύναμη. Ναι, βεβαίως. Εάν λοιπόν τα μέρη σε μία διαφορά προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις, τότε θα πρέπει να συμφωνήσουν από κοινού ότι θα χαράξουν το θαλάσσιο όριο με βάση τη μέση γραμμή. Εάν τώρα υπαχθεί διαφορά σε ένα διεθνές εκδοτικό όργανο, τότε εναπόκειται στο δικαστήριο να αποφασίσει εάν όντως θα είναι η μέση γραμμή. Τώρα, αυτό που λέτε για τη μέση λύση στο Αιγαίο, αντιλαμβάνομαι εκείνο που είδαμε στους χάρτες, που τέμνει το Αιγαίο η διεκδίκηση της Τουρκίας. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όποια και αν είναι η οριοθέτηση στο τέλος, το κυριαρχικό καθεστώς, το εδαφικό καθεστώς των νησιών του Αιγαίου δεν θα επηρεαστεί. Δηλαδή, δεν θα χαθούν τα νησιά του Αιγαίου, δεν θα περιέλθουν υπό τουρκική κυριαρχία, παραμένουν ελληνικό έδαφος, ωστόσο θα υπάρχει μια διαφορετική διευθέτηση όσον αφορά στο θαλάσσιο χώρο. Νικόλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Βλέπω τώρα και το σχόλιο, το ερώτημα του κυρίου Τζιμούρτου, που μας λέει, αν κατάλαβα καλά από αυτά που είπε ο κύριος Ιωαννίδης, και να οριοθετηθεί συμφωνία για ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, εάν πάει να τρυπήσει η Τουρκία, δεν θα ήταν φρόνιμο να καταρρύψουμε, να βυθίσουμε, μάλλον εννοεί, το γεωτρύπανο. Από αυτό βγάζω το συμπέρασμα πως το λογικότερο θα ήταν η Ελλάδα να επεκτείνει σε 12 ναυτικά μίλια και να οριοθετήσει ΑΟΣ με την Κύπρο και να περιμένουμε να δούμε την αντίδραση της Τουρκίας. Αν πάει σε πόλεμο, λογικά θα αντιδράσει και ο διεθνής παράγοντας. Είναι έτσι? Και να υπάρχει οριοθέτηση όντως, αυτό δεν δίνει το δικαίωμα σε κάποιο κράτος να βυθίσει ένα γεωτρύπανο. Είπαμε ότι δεν είναι ενοπλή επίθεση που να δίνει το δικαίωμα στην νόμιμη άμυνα. Είναι μικρότερης βαρύτητας παραβίαση.
Τώρα, για τα 12 ναυτικά μίλια, αυτό δεν, ναι, μεν θα καταστήσει το Αιγαίο κατά 70% ελληνική χωρική θάλασσα, αλλά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί θα πρέπει να γίνει οριοθέτηση, είτε μέσω συμφωνίας, είτε στο δικαστήριο. Η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν αύριο το πρωί να οριοθετήσουν κατόπιν της συμφωνίας, βεβαίως. Τώρα, η αντίδραση της Τουρκίας δεν μπορώ να ξέρω ποια είναι. Ούτε αν θα αντιδράσει ο διεθνής παράγοντας. Είναι δύσκολες μεταβλητές. Η κυρία Δεβεράκη μας λέει ευχαριστούμε για την πολύ καλή παρουσίαση. Κατά τη γνώμη σας, πώς βλέπετε την στάση της Γερμανίας απέναντι στα ελληνοτουρκικά? Και αν είναι φιλοτουρκική, διότι φιλοελληνική σίγουρα δεν είναι, γιατί το κάνει και τι κερδίζει από αυτό? Είναι ένα ερώτημα πιο πολύ γεωπολιτικής βεβαίως φύσεως. Ναι, αυτό μπορούμε να πούμε απλώς επιγραμματικά, είναι ότι, όπως το αντιλαμβάνομαι, δεν θέλει η Γερμανία να υπάρχουν εντάσεις κατά την περίοδο της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αντιλαμβάνομαι, ότι καθ' όλη τη διάρκεια της Προεδρίας της δεν ήθελε να αποφύγει τις οποιασδήποτε εντάσεις. Τώρα, σε γενικότερο πλαίσιο, αυτό εκφεύγει του γνωστικού μου αντικειμένου και δεν μπορώ να δώσω επαρκή απάντηση. Ένα ενδιαφέρον ερώτημα από τον Μάριο μας λέει: καταλαβαίνω γιατί δεν πρέπει να πάμε σε διάλογο για όλα τα θέματα που θέλει να βάλει σε διάλογο η Τουρκία, αλλά γιατί να μην θέλουμε να πάμε σε δίκη για όλα τα θέματα? Μήπως επειδή δεν ακολουθούμε το διεθνές δίκαιο ή παραβιάζουμε κάποιες συμβάσεις στο θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών? Είναι ειλικρινές να θέλουμε να ακολουθηθεί ο νόμος για ένα θέμα, αλλά να μην ακολουθηθεί σε άλλο ή σε άλλα θέματα? Είναι πολύ καλή ερώτηση. Κατά την άποψή μου, το διεθνές δίκαιο πρέπει να ακολουθείται πάντοτε. Υπάρχουν όμως ορισμένες περιπτώσεις που, εάν ανοίξει ένα θέμα, τότε πολύ δύσκολα θα επέλθει μια οριστική λύση. Όντως, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως προβλέπονται από τις συνθήκες, θα έπρεπε να είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Εν τούτη, είναι πολύ κυριολεκτικό ότι από τη στιγμή που η Τουρκία έχει καταστήσει την στρατιά του Αιγαίου τόσο κοντά, είναι θέμα ασφαλείας. Κατά την άποψή μου γενικότερα, είναι καλύτερα να συζητάμε ένα θέμα ξεχωριστά. Κάθε θέμα ξεχωριστά. Αν τα βάλουμε όλα μαζί, τότε είτε σε διαπραγμάτευση είτε σε ένα δικαστήριο, τότε πολύ πιθανόν σε κάποια θέματα να μην δώσει τόση σημασία ή να αναγκαστούν διαπραγματευτές ή το δικαστήριο να δώσουν μια λύση συμβιβαστική λιγότερο καλή σε κάποια άλλα, ούτως ώστε να επιτευχθεί μια συνολική συμφωνία. Οπότε ας τα πάρουμε ξεχωριστά. Πρώτα να λύσουμε το θέμα της οριοθέτησης, που είναι το παλιό, θα έλεγα. Στη συνέχεια να δούμε και τα υπόλοιπα, κατά πόσον υπάρχει βούληση για πραγματική διαπραγμάτευση ουσιώδη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα. Το ερώτημα του Μάριου, η αλήθεια είναι, μου ενέπνευσε και εμένα ένα μικρό ερώτημα που θα προσπαθήσω όσο μπορώ να το διατυπώσω σωστά. Και είναι αν είναι ρεαλιστικό εκ μέρους της ελληνικής πλευράς να περιμένουμε ότι θα μπορούσε η Τουρκία να προσφύγει μαζί μας μέσω ενός συνυποσχετικού στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, με δεδομένο ότι υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα της επέκτασης ή μη εκ μέρους της Ελλάδας των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Μήπως δηλαδή η προσφυγή αυτή θα οδηγήσει την Τουρκία ώστε να αποδεχθεί κατά κάποιο τρόπο και de facto και de jure αυτό για το οποίο μάλλον μας απειλεί με πόλεμο αυτή τη στιγμή? Εννοείς ότι αν πάμε στη Χάγη αυτή τη στιγμή, βρισκόμενη η Ελλάδα στα 6 ναυτικά μίλια, τότε θα μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται η Τουρκία την επέκταση? Μήπως με βάση παλαιότερες νομολογίες, μήπως εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο νομικό που ουσιαστικά de facto θα κάνει την Τουρκία να αποδεχθεί κατά κάποιο τρόπο την προοπτική εκ μέρους μας επέκταση των χωρικών υδάτων. Αυτό δηλαδή που μας απειλεί ουσιαστικά με το casus belli. Μήπως δηλαδή αισθάνεται ότι υπάρχει μια απειλή
κάτι που την απειλεί σε σχέση με την προοπτική προσφυγής και των δύο χωρών στη Χάγη. Ναι. Εάν γίνει η οριοθέτηση της φαλοκρηπίδας του Αιγαίου από το δικαστήριο, τότε εν πολλής παρέλκει η επίλυση του ζητήματος της χωρικής θάλασσας. Δηλαδή, αφού θα έχει καθοριστεί το όριο της φαλοκρηπίδας, τότε δεν θα έχει πρόβλημα, ακριβώς όπως λες, η Τουρκία να επεκταθεί το όριο στα 12 ναυτικά μίλια, αναλόγως της απόφασης του δικαστηρίου βεβαίως, αλλά δεν εξαρτάται από την βούληση της Τουρκίας. Πρέπει να αποσυνδέσουμε τα δύο. Η Ελλάδα, όπως είπαμε, μπορεί να επεκτείνει, αλλά ναι, αν το δούμε σε ευρύτερο πολιτικό επίπεδο, ίσως να συνάγεται εμέσως ότι αποδοχή της υπαγωγής της διαφοράς να θεωρηθεί ως αποδοχή για του δικαιώματος επέκτασης στα 12 ναυτικά μίλια. Απλώς είναι δύο ξεχωριστές διαδικασίες και δεν μπορούμε να ξέρουμε αν όντως θα είναι έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, Νικόλα, και να περάσω τώρα στο σχόλιο του κυρίου Παναγιώτη Χατζηπαυλή, ο οποίος μας λέει καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα πρωτίστως να συγχαρώ το φίλο Νικόλα για την εμπεριστατωμένη παρουσίασή του. Η ερώτησή μου αφορά το εξής θέμα. Μεγάλες δυνάμεις δεν έχουν εφαρμόσει ακόμα και τις αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων όπως η Κίνα. Επομένως, πιστεύετε ότι γνωρίζοντας την συμπεριφορά της Τουρκίας διαχρονικά ως μια αναθεωρητική δύναμη αλλά και περιφερειακή δύναμη θα εφαρμόσει αντίστοιχες αποφάσεις? Πιστεύετε ότι παράλληλα θα πρέπει να γίνουν και κάποιες άλλες ενέργειες? Ευχαριστώ τον Παναγιώτη για την πολύ καλή ερώτηση. Μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι το σκεπτικό πίσω από τις αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων είναι ακριβώς να δώσουν μια καθοδήγηση. Εκεί που δεν μπορεί να δοθεί οριστική λύση, όπως στην Νότια Συνική Θάλασσα, εκεί το δικαστήριο έδωσε μια καθοδήγηση για το πώς πρέπει τα κράτη να συνεργαστούν για να αποφύγουν τις συγκρούσεις. Άρα λοιπόν θεωρείται η αρχή του δρόμου. Είναι η αφετηρία για την επίλυση των διαφορών στην περιοχή. Επίσης να πούμε ότι η Κίνα, αν και δεν συμμετείχε στη διαδικασία, όπως έκανε και το 1976, εντούτοις την ανάγκη με δημοσιοποίηση εγγράφων να μεταδίδει τις απόψεις της. Και μάλιστα είχα μάθει ότι λίγες εβδομάδες πριν την έκδοση της απόφασης η Κίνα σκεφτόταν να συμμετάσχει στη διαδικασία, γιατί πρέπει να καταλάβουμε, και νομίζω ότι το έχουν καταλάβει τα κράτη, το έχει καταλάβει και η Ρωσία που δεν συμμετείχε παλαιότερα σε κάποιες διαδικασίες και έχασε, ότι είναι καλύτερα να είσαι παρόν, να παρίσταται ένα κράτος σε μια δικαστική διαμάχη, ώστε να μπορέσει να παρουσιάσει με καλύτερο τρόπο τις απόψεις του και να βελτιώσει την όποια απόφαση του δικαστηρίου. Αυτά λοιπόν, συγχωρείτε, δεν θεωρώ ότι θα είναι πάντα η τελική λύση η απόφαση του δικαστηρίου. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αφετηρία την επίλυση των προβλημάτων. Και επίσης να πούμε ότι η Κίνα μετά την έκδοση της απόφασης άρχισε σιγά σιγά να είναι πιο δεκτική σε συνομιλίες με τα γειτονικά της κράτη. Συνεχίζει βέβαια να έχει τις αξίες, αλλά και επίσης να πούμε ότι εάν ένα κράτος δεν εφαρμόζει την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, τότε μπορεί να επιληφθεί του ζητήματος το Συμβούλιο Ασφαλείας. Δεν ξέρουμε με ποιο αποτέλεσμα, απλώς το αναφέρω ότι υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο ως follow-up μετά από μια απόφαση δικαστηρίου της Χάγης. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε το λόγο σε σένα, Ανδρέα, στον Ανδρέα Κάριο δηλαδή, ο οποίος έχει γράψει και ένα σχόλιο στο παράθυρο του chat, αλλά νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να λάβεις εκ νέου το λόγο και να παρέμβεις στο σημείο αυτό. Ευχαριστώ, Θεόδωρε. Ευχαριστούμε, Νικόλα, για τις απαντήσεις σου. Όχι απλά διευθύνησα ότι το παράδοξο των ενεργειών της Τουρκίας όσον αφορά τη διαφορά μεταξύ εναέριου χώρου και φαλοκρηπίδας ήταν ότι δεν διαμαρτυρηθήκε η Τουρκία, νομίζω ότι το 1931 έγινε η επέκταση του ελληνικού εναέριου χώρου στα 10 ναυτικά μίλια.
Αλλά η μόνη χώρα που διαμαρτυρήθηκε εμπράκτως ήταν η Βρετανία, η οποία το επόμενο έτος εξέδωσε και σχετική διακοίνωση. Ήθελα απλώς να προσθέσω στην απορία του αγαπητού Μάριου αναφορικά με το κατά πόσον η Ελλάδα δεν τηρεί την σύμβαση της Λοζάνης όσον αφορά το θέμα της στρατιωτικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, ότι ναι, σύμφωνα με τη σύμβαση της Λοζάνης θα έπρεπε να είναι αποστρατιωτικοποιημένα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όμως, όπως πολύ σωστά είπε και ο κ. Ανίδης, από τη στιγμή που υπάρχει μια τουρκική στρατιά απέναντι σε επιθετική διάταξη, τότε υπάρχει και ένας άλλος νόμος, ο νόμος της αυτοάμυνας που έχει κάθε κράτος για να προστατέψει τα εδάφη της, τους πληθυσμούς της, γενικά την εθνική της κυριαρχία. Επομένως, υπάρχει και αυτό το επιχείρημα το οποίο προτάσει η ελληνική πλευρά όσον αφορά την στρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Και ήθελα επίσης να προσθέσω και... Ναι, ο κύριος Γραμμένος πολύ σωστά λέει ότι η Τουρκία έχει παραβιάσει καθοριστικά τη σύμβαση της Λοζάνης Πολάκης και μάλιστα προ μερικών ετών προσφάτως ζήτησε και την επικαιροποίηση της που για να δείτε και στην διεθνή διπλωματία πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι λέξεις και ορισμοί. Επικαιροποίηση τι σημαίνει? Αναθεώρηση στην ουσία. Απλά χρησιμοποιήσε ο ηγέτης της Τουρκίας, ο Recep Tayyip Erdogan, τον όρο επικαιροποίηση για να ηχήσει πιο ομαλά στα αυτιά των διαφόρων ηθινόντων και στις λαϊκές μάζες. Ήθελα να προσθέσω ότι σε αυτό που είπε ο κύριος Ιωαννίδης, ότι μία προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης δεν είναι η πανάκια. Δηλαδή δεν μπορείς να επιλύσεις όλα τα θέματα, διότι αυτός ακριβώς είναι ο στόχος της Τουρκίας, να θέσει τόσα πολλά θέματα, FIR, εθνικού εναέριου χώρου, στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, του Ανατολικού Αιγαίου, γκρίζες ζώνες, υφαλοκρηπίδα, ΑΟΣ, να είναι τόσα πολλά τα θέματα, ώστε ακριβώς να πιεστεί η ελληνική πλευρά να μην μπορεί μόνο μέσω προσφυγής να επιλύσει όλα αυτά τα θέματα. Άρα, να επιλέξει είτε μια πολιτική διευθέτηση, που σημαίνει ότι η Τουρκία κάτι θα πάρει από εκεί που δεν είχε τίποτε, από εκεί που απλά διεκδικούσε, κάτι θα πάρει μέσω της πολιτικής διαπραγμάτευσης, ή να πετύχει ένα υβριδικό τρόπο διευθέτησης που θα είναι ένα συνδυασμός πολιτικών διαπραγματεύσεων και προσφυγής στην Χάγη, όπου και πάλι εκεί το δικαστήριο της Χάγης βρίσκει τρόπους να κάτι να παίρνουν και κάτι να χάνουν ταυτόχρονα τα δύο αντιδικά μέρη, και άρα πάλι κάτι να κερδίσει η Τουρκία, έστω και με μια υβριδική διαδικασία διευθέτησης. Επομένως, είναι αυτό το package deal που προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία. Άρα είναι τόσο μπλεγμένα τα πράγματα όσον αφορά το Αιγαίο και τώρα και την Ανατολική Μεσόγειο, που είναι πραγματικά πολύ δύσκολα τα πράγματα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, για την διένεξη όσον αφορά τις θαλάσσιες ζώνες. Θεωρή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο λόγος πίσω σε σένα. Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα, και εγώ να δώσω κατευθείαν το μικρόφωνο και πάλι στον Νικόλα, σε περίπτωση που θέλει να κάνει μια παρέμβαση επί όλων όσων μόλις ανέφερες. Ναι, συμφωνώ με όσα έχει αναφέρει ο Ανδρέας. Μόνο ένα σχόλιο για την παρατήρηση ότι η Τουρκία έχει παραβιάσει την συνθήκη της Λοζάνης. Όντως, αυτό είναι αλήθεια. Απλώς, αυτό δεν σε άλλα κράτη να την παραβιάζουν επίσης.
Άρα, αυτό να το υπόψη. Άμυνα, όπως είπαμε, ασκείται μόνο εφόσον δεχθεί ένοπλη επίθεση ένα κράτος. Υπάρχει όμως η απειλή και θεωρώ ότι είναι ένα δικαιολογημένο επιχείρημα. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσατε, για την διάλεξη αυτή και την πολύ ωραία συζήτηση με τους συμμετέχοντες. Και εύχομαι... Νικόλα, να σε ευχαριστήσουμε και εμείς θερμότατα. Από κοινού με τον συνάδελφό μου, τον Ανδρέα Κάριο, και βεβαίως εκ μέρους όλων των συμμετεχόντων, όλων όσων μας τίμησαν με την τηλεπαρουσία τους και απόψε. Κάποια στιγμή φτάσαμε και τους 110-111 συμμετέχοντες στο τηλεδωμάτιο της Πνίκας. Να σε ευχαριστήσουμε λοιπόν θερμά και πάλι, να ευχαριστήσουμε βεβαίως και κάθε μια και τον καθέναν ξεχωριστά από όλους τους φίλους και τις φίλες που συμμετείχαν απόψε με την παρουσία τους, αλλά και με τα πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματά τους στη συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ όλες και όλους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα για την διάλεξη της Δώρας Παπαδοπούλου και βεβαίως πλησιάζει ο καιρός και για την τρίτη και την τέταρτη τηλεδιάλεξη του κύκλου για τις ελληνοτουρκικές διαφορές. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και καλό βράδυ σε όλες και όλους. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα.